έχουμε, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Κύριε Ματζιώκη, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα εμείς. Δεν είμαστε εκπομπή λόγου και τέχνης, λέει. Ναι, καλά κάνετε, φίλε. Πες μας, τώρα πάνε, θα φας το χαστούκι με τη Λίβερπουλ. Πάει, πήγαινε. Πήγαινε. Μετά το 1-3 που έπαθε με την Μπέλη, δεν έβαλε μυαλό. Δύο χαστούκια, μυαλό, Γιώργο, δύο χαστούκια συνεχόμενα τώρα. Ο προφήτης Τρέγιας βρήκε το 1-3. Ο προφήτης Τρέγιας. Από Παπατρέγιας. Έγινε προφήτης. Πώς το λένε, πήρε. Update. Ήσουν ένα υπερβολικό ο γραφτισμό. Να πω ο Μάντης. Ένα ο Κάλκας. Ο Μάντης, ναι. Κόκκινη αρμάδα. Τρει. Η κόκκινη αρμάδα είναι δυνατή και στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, σαν του Ηρακλειδεί στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είναι Ηρακλειδεί στη Λίβερπουλ. Καλά, πλάκα κάνει. Είναι πεπρωμένο όπω και το 2005 Ζάχο που το πήραμε στην πόλη με ανατροπή. Σωστά. Έτσι και φέτο ο τελικό που θα γίνει πάλι στην πόλη. Θα γίνει πάλι στην πόλη ο τελικό. Φέτο θα σηκώσει και πρωτάθλημα και Champions League Λίβερπουλ. Σε ποια πόλη γίνεται φέτο, στο τέτοιο γίνεται. Στην πόλη, Κωνσταντινούπολη και φέτο. Όχι. 18 είναι. Όχι, φέτος, όχι. 19 στην πόλη. Το Champions League. Ναι, το Champions League στην Κωνσταντινούπολη. Στο αθλητικό το γήπεδο γίνεται φέτος. Το Europa League είναι στο γήπεδο στο αθλητικό φέτος. Το Champions League ξέρω. Α, κάτσε. Ο Πάουκ πού θα παίξει. Στο αθλητικό το γήπεδο. Τελικό πού θα παίξει. Στο γήπεδο στο αθλητικό. Εσύ που είσαι Μάντης, που είσαι και ο Κάλκας, πες μας πού θα παίξει. Κάλκα. Προφήτης. Ε, Μάντης. Κοίτα, είπα Μάντης, δεν είπα ότι κάνω ρεπορτάζ από ευρωπαϊκών ομάδων. Λοιπόν. Αν δεν δώσετε σκορ. Δεν... Ωραία, πες σκορ. Αυτό που είπες, πες. Λίβερπουλ. Νάπολη. 2-0. Καλά, 2-1 είπες, ρε. Καλά, ρε. 2-0. Καλά, και σιώ. Και σιώ. Δεν ήξερε τα δεδομένα. Και σιώπη είπε να πούμε ότι έκανα πέναλτι και την άλλη μέρα να σκέφτομαι. Εγώ τουλάχιστον να σκέφτομαι σε δευτερόλεπτα, σε λεπτά. Το γράφει. Δεν ήξερα ότι με 2-1 αποκλείεται η Λίβερπουλ. Είναι δίκαια. Πώς. Ιντερ, Αϊτχόβεν. Ναι. Το πρώτο μάτσε παίξανε ή είναι το πρώτο τώρα. Τι πρώτο, στον ίδιο όμιλο είναι. Στον ίδιο όμιλο είναι τώρα. Όμιλοι Αγίου Γεωργίου. Και ποιος θέλει να κερδίσει. Η Ιντερ ισοβαθμεί με τη Λίβερπουλ. Ναι. Νάπολη. Με την Νάπολη, συγγνώμη. Η Νάπολη ισοβαθμεί. Ο Νάπολη είναι πρώτη στον όμιλο. Άλλο όμιλο είναι, στον ίδιο νόμιζα. Ιντερ με την Νάπολη. Είναι Λίβερπουλ Παρί, Λίβερπουλ Παρί. Τι μας είπες αυτό το μάτσο τώρα. Γι' αυτό γιατί το ζητήσατε. Πρωτοστικά για σήμερα. Είτε Ραϊτχόβεν. Τι να παίξει. Σκοράκι θέλεις. Θες και σκοράκι. Πιάσε και το αποτέλεσμα. 1-1. Κουρού είναι σκέτη. 1-1. 1-1. Με Μιτζίδρα είναι. Με σφολιάτα. Μπαρτσελόνα τότε να. Ωραίο μάτσο αυτό. Αδιάφοροι. Μπαρτσελόνα οι άλλοι. Αδιάφοροι είναι, δεν πειράζει. Οι άλλοι θέλουν το μάτσο. Οι άλλοι το θέλουν. 4-1. Τι? 4-1. 1-2 νίκη τότε να. Λοιπόν, εγώ θα σου πω αυτό και πήγαινε παίξω. Άκουσε με. 2-2 ακριβές σκορ αυτό. Εγώ στο δίνω. Μόνο και μόνο για να σκάσω τον Ασλαμά. Μπαρτσελόνα τότε να 4-1. Ο Ασλαμάς γιατί να σκάσει. Γιατί είναι λάτρης των αγγλικών ομάδων, φίλε. Α, εντάξει. Εκτός από Λίβερπουλ. Ακούει Λίβερπουλ και βγάζει ένα φυλαξί. Εντάξει, το παιδί είναι και εγώ το είδα. Φέτος ο αγαπητός κύριος Ασλαμάς, άμα πάρει πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ και η Λίβερπουλ στην Αγγλία, και εγώ θα πάρω. Να τον χάνουμε. Μα και εγώ το ίδιο θα πάθω. Θα βγάλει κάτι αιμορροίδες σαν μήλο. Εγώ το ίδιο θα πάθω. Καλά, ο ΠΑΟΚ το πήρασε. Ένα κουβά προκτοσυναλάρ εβδομαδιαίος θα θέλει. Λοιπόν, κύριε, δεν τελείωσα, κύριε Ματζιούκη. Ένα χαστούκι θα φάσει σήμερα που δεν είναι μεγάλο χαστούκι, διότι το πρωτάθλημα είναι ο βασικός στόχος. 2-0 η Μπέρλι, αυτός είναι. Εγώ είπα 1-3. 1-0 ήταν και ακυρωθέν γκολ καθαρό της Μπέρλι. Συναλλητήριος είναι στο τέλος κάνει. Λοιπόν, αυτό το χαστούκι δεν είναι μεγάλο, γιατί ο στόχος σου είναι το πρωτάθλημα. Αλλά θα φας και ένα χαστούκάκι το Σάββατο στις 8 η ώρα που θα έχει τελειώσει το μάτς. Ο Μουρίνιο που θα σε κάνει το 1-3. 1-3 ακριβές σκορ το δίνω από τώρα. Λοιπόν, δώσε μια φάπα. Τι να το δώσω φάπα. Τη φάπα θα τη φάει το Σάββατο αγωνιστικά. 7 φράγκα δίνει. Συγγνώμη τώρα. 7 φράγκα το δίνει το διπλό. 7. Είναι αυτό. Ναι. 4-4 έδινε τον Άρη στον Ατρόμητο. Φαντάζομαι τώρα. Έτσι που έπαιζε ο πρώτος με τον 17ο, ο δεύτερος με τον 17ο. Μάτσε ρέχτη είναι. Έτσι. Παίζει ο πρώτος με την έκτη και δίνει 7. Φαντάζομαι πόσο λίγοι είστε, ρε φίλε. Ο πρώτος με τον έκτο. Πάντως να σε ενημερώσω όλους σας. Όλους να σε ενημερώσω εδώ. Στο στούντιο ότι ο Σαλάχ έχει 9 τέρματα και ο Κουλούρης 11. Ποιος? Ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ έχει 9. Σαλάχ έχει 9 τέρματα και ο Κουλούρης 11. Πρώτον έχει 10. Πάρ' την απάντηση. Εντάξει. Και δεύτερον, άμα είναι να συγκρίνει με τη Super League, με τη. Εντάξει. Είναι καλύτερη η Super League. Είναι καλύτερη. Ποιο τώρα. Ποια Premier League. Πρόσεξε. Φυσικά δεν συγκρίνεται γιατί ο Σαλάχ κάνει 16 μάτς. Ο Κουλούρης κάνει 12. Με ποιου αντιπάλου. Δεν έχει σημασία. Με ποιου αντιπάλου. Με τη Μπέρλι. Και με τη West Ham, με τα σφυριά.
Και με την Άστον Βίλα. Και την Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγελάκη. Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγελάκη. Διπλό ημίχρονο Άστον τελικό. Ματιούκι, φιλαράκι γίνεσαι με τον Τρέγκ, εντάξει. Ήθελε να γίνει ο Κούγια του Ματιούκι. Εντάξει. Τι είναι αυτό. You never work alone. Τι να σε κάνω. Δύο-δύο σαν του Κιώτε πάτε, τι γίνεται. Η ιστορικότερη ομάδα του νησιού. Μεγάλη ομάδα κόκκινη είναι. Αρμάδα, κόκκινη αρμάδα. Μεγάλη ομάδα είναι, όντως. Λοιπόν, πάνε προλαβαίνεις, πάνε Χώσε. Πάνε Χώσε. 2-0, 2-0 την Λίβερπουλ με την Νάπολη. Δύο είπα. Τρία ήθελα να αποτελέσω. 2-0. 2-1 είπες. 2-0 είπες. 3-0. 2-0, φίλε. Και 1-1 βάλε την Ίντερ. Φύγε να δω ποιος. Γιατί στόχος για να προχωρηθεί και όλα στην ισοβαθμία, παιδιά, η Λίβερπουλ είναι τη Νάπολη. Πρέπει να νικήσουμε δύο γκολ διαφορά και πάνω. Για να περάσει. 1-1 χωρίς την Ίντερ. Βάλε ρε, παξιμάδι. Για να περάσει την επόμενη φάση η Λίβερπουλ στην ισοβαθμία με Νάπολη θέλει δύο γκολ και πάνω διαφορά. Μα θα βάλω στο διπλό τη Νάπολη. Βάλει σαν να καταστραφούμε. Το δώρο. Ένα θα βάλω. Ένα έχω. Ματσιούκι. Φύγε για να κάνουμε κουμπί. Φύγε, καλά σου λέει. Φύγε. Ναι, ΙΕΛ. ΙΕΛ αμέσως να το πάμε έτσι, να μιλήσουμε και για Ηρακλή λίγο ακόμα. Χάος, χάος. Α, φεύγεις τώρα. Την οδό Καραϊσκάκη να αποφεύγεις. Να προσέξεις. Και η Μπουμπουλίνας είναι καλή. Είναι μονόδρομο, μονοδρόμηση έχει. Μπουμπουλίνας, Μπουμπουλίνας. Μπουμπουλίνας. Λέω, με λέει το φλαράκι μου η Ηρακλήρια. Λέω τι, χάσατε από την Μπουμπουλίνα. Όχι, λέει από τον Καραϊσκάκη. Άντε και δεν είμαστε καλά, πονά τα λεμά μας. Λοιπόν, γιατί πονά τα λεμά σου, Ρετρέγια, κρύωσε. Μπουκωμένος δεν είμαι. Ωραία. Έτσι. Σαν Λίβερπουλ που είσαι, μπορεί να μπουκωθεί στο βράδυ. Όχι, προχθές λίγο που έβρεξε και φύσηξε μαζί μου έξω, κάναμε κάτι δουλειές, κάτι αυτά. Μητρέγια. Το πρωί που φεύγουμε έχει αυτή την κολοπάχνη, την κολοϊγρασία εκεί πάνω στα σβεστοχώρια, στα κουτσοχώρια. Τώρα. Που με πήγαν εκεί πέρα στα κουτσοχώρια. Αναπνέμε. Εντάξει, γίναμε και. Λογικό. 39, λοιπόν. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο μας εξέλιξεις στο Champions League. Γαλατασαράι Πόρτο είναι και τα δύο στο 30 λεπτό. Γαλατασαράι Πόρτο 0-1 και Σάλκε Λοκομοτίβ Μόσχας κουλουράκια. Αυτό τι σημαίνει τώρα η νίκη της Πόρτο που είναι αδιάφορη? Ότι αν η Λοκομοτίβ βάλει ένα γκολάκι, παίρνει αυτή την τρίτη θέση, ναι. Και πάει στο, ναι, πάει στο UEFA. Θα συνεχίσει στο UEFA. Έχει δηλαδή όσον αφορά την τρίτη θέση παίζεται σε αυτόν τον όμιλο, διότι η Πόρτο και η Σάλκε έχουν περάσει. Αυτά. Πέρασε αυτή η Βρωμοσάλκη. Η Σάλκη πέρασε, ναι. Τη μέθηκε στο 3-3 προφανώς. Πώς έχει έλειξει, 3-3. Ποιο ρε. Στην Τούμπα πώς έχει έλειξει. Σάλκη. Ναι. 1-0 χάσαμε. Πώς είχαμε χάσει. Όχι, ρε. 1-0. Όχι, όχι. Γκολ πολλά είχαν πει. Τι λε. Σάλκη Πάουκ. Είχε νικήσει. Πάουκ. 1-1 ήταν εκεί μέσα με και τον γκολ του. 3-3 εδώ. Με τον γκολ του. Χάσαμε, χάσαμε μέσα στην Τούμπα. Μου φαίνεται 2-1. Αν θυμάμαι καλά. Το πρώτο γκολ που θυμάμαι ήταν πέναλτι, ανύπαρκτο. Εγώ θυμάμαι 2-3-3-3, έτσι θυμάμαι. Ήταν ψηλό σκορ, νίκησε. Όχι 2-1. Προηγήθηκε ο Πάου και μετά έφαγε 3 σίγουρα. Μου φαίνεται 3-2, 3-2 νίκησε. Επειδή μου στέφανε προπονητή. Τι 0-3 λέει, αλήθεια λέει. Ναι, 0-3. 0-3, ούτε γκολ. 2-3, ρε. 2-3, εγώ το θυμάμαι, παιδιά. Που έχασε και ευκαιρία στο χώρο. Ο Αριανός, παιδιά, τα θυμάται και οι Παοξίδες δεν θυμούνται τίποτα. Φίλε, τι να πρωτοθυμηθούμε. Τις άσκημες στιγμές προσπαθούμε να τις διαγράφουμε. Κάθε χρόνο, ρε φίλε, αν εξαιρέσουμε το περσινό, παίζουμε, ρε φίλε, Ευρώπη. Ποια να πρωτοθυμόμαστε. Σωστά, εντάξει, έδωσες. Τόσωσες λίγο. Τόσωσες λίγο. Λοιπόν, τόσωσες με κεφαλιά στο 99 ισοφάρισες. Στο 1 το λεπτό του καθενός. Τις άσκημες στιγμές προσπαθούμε να τις ξεχνάμε, εννοείται. Λογικό, λογικό. Λοιπόν. Δεν είμαι σίγουρος αν βγήκε 2-3. Εγώ θυμάμαι, ρε παιδιά. Ήταν που. Έχασε ευκαιρία στο τέλος ο Στόχ να ισοφαρίσει. Ξέρεις ποιος έβαλε τα γκολ? Αυτός που πήγε στην Πάρη, ένας το δεκάρι, τότε ήταν ταλέντο. Πώς τον? Ντράξλερ. Εγώ πώς θα θυμάμαι. Δεκάξερε. Και πήγε στην Πάρη μετά, παπά έφυγε από την Πάρη όμως, έτσι. Δεν έχει φύγει Χρήστο. Ναι, το 2-3. Ρε φίλε, εγώ τα θυμάμαι. 1-0 ο Πάοκ, 1-3-2-3. Και μετά το 2-3, για να δεις πώς το θυμάμαι, έχασε νομίζω ο Ήβιτς. Ο Στόχ έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει. Ναι, έτσι. Βέβαια και με 3-3 αποκλώσουν, αλλά ήθελε με τα κάθε λεπτάκια. Θυμάμαι πάντως το πρώτο γκολ, ότι ήταν κυκλισμένο το θυρόν καταρχήν. Όχι, και πέναλτι χάσατε. Ναι, γιατί είχαν παίξει δύο φορές με τη Σάλκε. Και πέναλτι χάσατε. Το 12-13 κυκλισμένο το θυρόν και ήταν μετά το 0-3 που χάσαμε, που λέγαμε φέτος με γεμάτη την Τούμπα θα την πατήσουμε τη Σάλκε και μας έριξε 3 γκολ. 1-3 νομίζω ο Ήβιτς, θα θυμάμαι καλά, έχασε πέναλτι. Θυμάμαι τη χρονιά που παίξαμε με Στέφενς προπονητή και ήταν ο Στέφενς στη Σάλκε προπονητή παλαιότερα. Εντάξει. Ναι, δύο φορές. Παίξαμε και με Ολλανδό διαιτητή. Γιατί θυμάμαι που έλεγα σε εκπομπές, δεν είναι δυνατόν να έχουμε Ολλανδό διαιτητή, Ολλανδό προπονητή. Ναι. Να έχουμε τον προπονητή της Σάλκε που τον είχαμε παλαιότερα. Δεν έφυγε. Έτσι, και να αποκλειστούμε αυτήν την ομάδα για τους έξυπνους είναι αυτούς, για αυτούς που τους κόβει λίγο. Εντάξει. Λέει, πες μας, Ματζιού, τι έγινε.
Τι έγινε. Για πες σε εισβολή. Φωτογραφία κατευθείαν. Τι είναι αυτό. Εμένα με βγάλανε έτσι όμως φωτογραφία. Εσένα σε έβγαλε θέρια έπαξη, πλασματάκι. Εντάξει, δεν μπορείς να αρνηθείς. Πάλι να το βάλω, τι έγινε. Γίνω όταν αντιθώ στο γενιάτικο δέντρο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα, κύριε Χρήστο μας. Να πάμε να το κάνουμε κανονικά, γιατί το διάλειμμα, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα πούμε κάποια πραγματάκια και για Άρη και για ΠΑΟΚ. Θα ανοίξουμε και τις γραμμές, θα βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι. Ναι, σήμερα δεν σε βλέπω, όντως. Τι πήρες, τι ήταν αυτό που πήρες, το φάρμακο. Τι χάπι ήταν, χάπι end. Τι χάπι. Κορτιζόνη είναι. Κορτιζόνη είναι. Σοβαρά μιλάς. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310-287-38 θα είναι ανοιχτό. 69-45-287-38 θα πούμε κάποια θέματα για και για Άρη και για ΠΑΟ, κάποιες σκέψεις. Γιατί και ο Τάσος θες δεν είπε για το ματς. Και φυσικά θα μπει και ο κόσμος στη διαδικασία. Τεράστιο. Μεγάλο ενδιαφέρον με ευρωπαϊκό ματς για τον ΠΑΟΚ. Την Πέμπτη είναι αυτό. Την Πέμπτη με Μπάτε Μπόρισοφ. 8 η ώρα το βράδυ. Θα αφιερώσουμε Κώστα και Ζάχο και φίλοι ακροατές λίγο χρόνο σε αυτό. 8 είναι ή 10. 8 εμείς. 10 παίζει ο Γαύρος με τους Μιλάνεζους. Ένα μπράβο. Συγγνώμη, δεν είναι την ίδια ώρα τα μάτια του ομίλου. Όχι. Άλλη ώρα παίζουμε εμείς. Όχι, όχι. Λέω του ΠΑΟ και Τσέλσι δεν είναι την ίδια ώρα. Όχι, η Τσέλσι 8 η ώρα παίζει. Εμείς και Τσέλσι 8 η ώρα παίζουμε. Ο όμιλος του Γαύρου είναι στις 10. Ο όμιλος του Γαύρου είναι 10. Εντάξει. Ο άλλος όμιλος παίζει. Α, νόμιζα. Εντάξει. Okay. Λοιπόν, θα πούμε για το μάτς λίγο κάποιες πληροφορίες. Ό,τι θέλετε. Βίντι Τσέλσι. Θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό. Εσύ, το μόνο που μπορείτε να πείτε για αυτό το μάτς είναι να δείτε φυσικά ακόμη είναι νωρίς την ενδεκάδα της Τσέλσι. Αυτό, τι θα να κάνει. Θα σχολιάσουμε γι' αυτό και τη δική μας ενδεκάδα και τη δική μας ενδεκάδα φυσικά. Έχει πάρα και 10-0 να κερδίσει, αν οι άλλοι φάρουν ένα πονταλάκι, γεια σου. Έχει και πάρα. Τουλάχιστον όμως Ζάχο να κάνουμε το καθήκον μας εμείς. Μην αυτοκτονήσουμε από μόνοι μας. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τότε. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρίγας, Ζάχος Ντρούλινγκ, Κωνσταντής Κάραφλο Κοτσίδας. Όπως το ξέρετε, ο αγαπημένος μας φίλος είναι εδώ για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Θα κάτσει όλη τη βδομάδα. Θα είναι εδώ στην πόλη μας ο Κωνσταντίνος. Οποιαδήποτε μέρα γουστάρει εδώ την παρέα μας, μπορεί να είναι εδώ να κάνουμε τις κουμπούλες. Όποτε θες, Κωνσταντίνε. Και αύριο και την Παρασκευή, γιατί Πέμπτη είναι το μάτς. Πέμπτη, αδελφέ, δεν θα έρθει στο γήπεδο. Θα μας σκόσουν εδώ, λογικά. Γιατί είναι στην ώρα μας. Στην ώρα μας όταν είναι, έρχομαι εγώ στα ευρωπαϊκά μάτσα και Κόλκας περιγραφή από την Τούμπα και εγώ εδώ συντονισμό. Οπότε, λογικά θα είμαι εδώ, θα συνοηθούμε και με τη διεύθυνση του σταθμού. Λοιπόν, συντροφιά, απαραίτητα θα πάμε μέχρι και τις 10, όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ, Δευτέρα και Παρασκευή, 10. Έως και τις 12. Χρήστος Κιώσης στη δίψη του ήχου και τις μουσικάρες που ακούτε, αλλά και τα υπέροχα ηχητικές νότες που μας κάνουν και διασκεδάζουν, μας κάνουν και χαμογελάμε, γιατί όλοι έχουμε από μια νότα χιούμορ, τη χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας μέσα. Και αυτό μας το προσφέρει ο φίλος ο Χρήστος, όποτε τον βλέπουμε και μας βλέπει απέναντι από την κοσόλα μας χωρίζει. Να σε καλά, ρε Κρυστάλλι. Έχει πράξει. Εμένα θα μου πάρει με το καλό. Πάρε με το καλό να γίνω μουσί να με ξουρίσει. Μπράβο, τότε να αποδοχά. Γεια σα, Κρυστάλλι. Από το Ζήκο είναι αυτό, γιατί άκουσα και τη φωνή του. Η καλύτερη ερμηνεία του. Άκουσα και τη φωνή. Πώς λέγεται ο άλλο, ο Χοντρούλη. Με το αφεντικό του. Με το αφεντικό του. Παντελή. Και αυτό. Ναι, όχι, το κανονικό του όνομα. Το κανονικό του όνομα δύσκολα. Είναι κάποιοι ηθοποιοί, εκτός τα πρωτοκλασσά τα ονόματα που παίζουν σε πολλές παλιές. Δηλαδή το ξέρουμε, το έχει παίξει αρκετές αυτό. Αλλά δεν ξέρουμε τα ονόματά του. Εντάξει, άμα το ξέρει κάποιο φίλο, το αφεντικό του Ζήκο, το. Ο Κρυπαντελής, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλοι, δηλαδή δεύτερη ρόλη, οι οποίοι δεν τους είναι καθοριστικοί σε πολλές ταινίες, οι οποίοι δεν τους έχουν περάσει τα ψηλά γράμματα και μένουν μόνο οι πρωταγωνιστές. Ο Βέγκος, ξέρω εγώ, ο Χατζηχρήστος και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, έχουμε και την ανακοίνωση του Κούγια, ο οποίος ρίχνει ένα κλάμα, ρε φίλε, ένα κλάμα να γεμίσει δύο κουβάδες. Ναι, φυσικά, να πάρω και εγώ έτσι λίγο τέτοιο, δεν το έκανε αυτό που είπε, έτσι, διότι έτσι και το έκανε, αυτό που είπε να καταθέσει τα δελτία, έτσι δεν ήταν, αυτή δεν ήταν, Κώστας Δούκας. Μπράβο, ρε Χρήστο, ευχαριστώ. Κώστας Δούκας λέγεται. Ο κ. Παντελής, αφεντικό του Ζήκου.
Δεν το ξέραμε. Ναι, μπορείς να μας καλέσουν σε κανένα τηλεπαιχνίδι να μας το ρωτήσουν. Οπότε να το έχει, έχει παίξει πολλές ταινίες. Σε πολλές έχει παίξει, ακριβώς. Σε τέτοιους ρόλους πάντα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ξέχασα στους ελληνικούς κινηματογράφους, παιδιά. Ναι, καλά. Κωνσταντίνε, δεν το συζητάμε. Είναι ταινίες 60 χρόνια πριν, οπότε ναι, τις βλέπουμε με ευχαρίστηση συνέχεια και συνέχεια. Και δεν ξαναβγαίνει, πρόκειται να ξαναβγουν. Λοιπόν, να πω λίγο για τον κύριο Κούγια. Ναι, ότι αυτό είναι τουλάχιστον για μένα αρχή ζωής, ότι αξία ζωής, ότι όταν λες κάτι ή όταν λες κάτι. Σκέψου το δύο και τρεις φορές, γιατί αν το πεις και ιδιαίτερα δημόσια, πρέπει να το κάνεις. Διότι αν λες κάτι και δεν το κάνεις, οι χαρακτηρισμοί που ακολουθούν μετά από αυτό δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικοί. Δεν νομίζω να διαφωνείτε και οι δύο. Άρα, κολοτούμπας, πλήκαμε. Ναι, το κολοτούμπας για αυτούς τους ανθρώπους πλέον δεν είναι τίποτα. Κάτι. Πείτε μου κάτι που έχει κάνει, που έχει δηλώσει ο Κούγιας ότι ναι, θα το κάνει και μέσα σε μισή μέρα δεν το πήρε πίσω. Άρα η ποινή, και εφόσον ηγείται και μια ομάδα. Πρέπει να ξέρει ότι αν δεν κατέβαινε, η ποινή ήταν ότι πέφτει η γάμα εθνική κατευθείαν. Άρα. Σοβαρά μιλάς. Βέβαια. Αποσύρση τη ομάδα από το πρωτάθλημα, αποσύρση τη ομάδα από το πρωτάθλημα, όπως και εμείς που λέγαμε δεν θα κατέβουμε να παίξουμε στον επαναληπτικό με το Γαύρο στο κύπελο μετά από αυτά που είχαν γίνει στη Τούμπα με το ξέχαστο πέναλτι. Λέγαμε δεν θα κατέβουμε ούτε στο πρωτάθλημα. Τιμωρηθήκαμε. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Άλλο να μην κατέβει. Εδώ κατέθεσε τα δελτία ότι σταματάω ρε παιδί. Λίγο Γαλατάσαράι Πόρτο στο ημίχρονο 1-2. Σάλκη Λοκομοτίβ Μόσχας 0-0 κουλουράκια. Καλά, χαμπάρι δεν το πήραμε. Δύο γκολ πήγαν δίπλα μας. Οπότε στο κωδικό 1000, όσοι παίξατε ημίχρονο χ, κυκλώστε το 0-0. Και τα δύο χ. Και στο κωδικό 1001, Γαλατάσαράι Πόρτο 1-2 ημίχρονο. Ροντρίγκες εναντίον Σέρτζιο Κονσέισάο. Κάρι Ροντρίγκες, ο παλιός παίκτης της ομάδας μας, εναντίον του Σέρτζιο Κονσέισάο. Θα σου πω εγώ ποιο το βάλε τη Γαλατά, είπε. Ναι. Φεχούλη. Τον πάρει ο Καρυπίδης άνετα αυτό. Μια χαρά τον παίρνει. Τον παίρνει και τον πουλάει. Το βλέπουμε. Λοιπόν, λοιπόν, έλεγα για τον Κούγια. Καλό είναι όταν ηγείσαι και μια ΠΑΕ, οποιασδήποτε ΠΑΕ, τις μεγαλύτερες, μικρότερες, αυτά που λες να τα κάνεις. Ή όταν ανοίγεις το στόμα σου να ξέρεις και τι λες. Κατάλαβες. Δηλαδή τώρα για άλλη μια φορά, όπως λέει και ο Τάσος, είπες κάτι και φυσικά δεν θα γίνει, γιατί άμα γίνει. Την πρώτη στιγμή ξέραμε ότι. Ναι, εντάξει. Δεν νομίζω κανείς να πήρε σε σοβαρά τις δηλώσεις. Όχι, κοίτα, άμα ήταν άλλη ποινή, δεν ξέρω. Δίνω και 1% να το έκανα. Αν ήταν μια ποινή ανέμακτη για την ομάδα του. Δηλαδή, αν μπορεί, δεν ξέρω τι. Χρηματικό πρόστιμο, να σου πω ένα τέτοιο. Μπορεί να το πλήρωνε, ρε παιδί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λέω, εγώ λέω. Και δεν τυχαίο, παιδιά, ότι σε όποια ομάδα και αν πήγε πρόεδρος ο μοντελοπνίχτης αυτός, σύμφωνα με δική του δήλωση, μοντελοπνίχτης κιόλας, για να μην παρεξηγηθούμε, με την Εύη Βατίδου, την πρώην σύζυγό του, δεν τυχαίο ότι σε όποια ομάδα είχε πάει πρόεδρος, όλοι οι οπαδοί τον κυνηγούσαν. Είτε παλιά ήταν στην ΑΕΚ, στους Κάρτινους, του στέλνανε φάκελο με σφαίρες στο δικηγορικό του γραφείο. Πήγε στην Πάτρα, πάνε στην Παναχαϊκή, τον κυνήγησαν και από εκεί οι πατρινοί. Τώρα στη Λάρισα πάλι τα ίδια. Καλό ιστορικό δεν έχει, αυτό είναι δεδομένο. Και να διαβάσουμε λίγο. Επαγγελματίας πρόεδρος κανονικά. Να διαβάσουμε λίγο τι αναφέρει η ανακοίνωση. Μετά τον Μπουλκουμέ μέσα στην Τούμπα, ο κύριος που έφτισε τον Ελκαντουρί πέρσι εντός αγωνιστικού χώρου και το είδαμε όλοι, ο πρόεδρος της Λάρισας, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΑΕΛ, ο συγκεκριμένος κύριος ο οποίος έχει χτυπήσει ποδοσφαιριστές μέσα εντός αγωνιστικού χώρου, έχει μαλώσει με διαιτητές σε άλλες κατηγορίες, με άλλες ομάδες κτλ. Ο συγκεκριμένος κύριος ο οποίος είναι ορισμός της Κολοτούμπας, ακούστε λοιπόν τι λέει. Αυτό το στρουφάκι, ο Λουτσέσκο έχει ξεφύγει τελείως. Διαμαρτύρεται γιατί κερδίσαμε πλάγιο out. Αν είναι δυνατόν, αυτό είναι κατάντημα. Ούτε κατάντια δεν λέει, κατάντημα. Γιατί ρε Κοτσάνη, άκου τώρα στην ανακοίνωση, ρε. Επιστήμονας λέει παρακάτω ότι είμαι και ότι υπηρετώ τη δικαιοσύνη. Άκου τώρα ανακοίνωση επιστήμονα, έτσι, ο οποίος υπηρετεί δικαιοσύνη που δεν την κάνει ούτε φυλακόβιος. Γιατί ρε Κοτσάνη. Αυτό θα πάει για 300.000 δισεκατομμύρια. Έτσι. Γιατί ρε Κοτσάνη δεν βγάζεις, λέει, κάτω στο ζαμπά για θέατρο. Γιατί, και γιατί βρίζει, λέει, τον Κρίστισον που διαμαρτύρεται για το θέατρο, λέει αυτός. Έτσι. Ο ζαμπά έπαιξε, ρε παιδιά. Α, να, μπήκε στο τέλος. Να πούμε πάνω σε αυτό εδώ που λέει ότι ο Κρίστισον ζήτησε συγγνώμη στο τέλος από τον Λουτσέσκο γιατί τον έβρισε. Ο Κρίστισον έβρισε τον Λουτσέσκο και πήγε, τον είπε,
Συγγνώμη. Αλήθεια, ρε Κοτσάνη, λέει, τι δουλειά κάνεις. Έτσι, και λέει πιο κάτω. Έχω δώσει πολύ μεγάλους αγώνες από το 96 και μετά για να ξεβρωμήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ξεβρώμησε, είδε. Επί 4 χρόνια με προστάτευε η ελληνική αστυνομία γιατί κατήγγειλα τους κακοποιούς του ελληνικού ποδοσφαίρου και το πλήρωσα πολύ ακριβά με τον Μπας Γιάννα και την Παναχαϊκή και αγωνιστικά και οικονομικά. Έχω πληρώσει για άλλες αλήθειες που έλεγα γιατί δίθεν με τις δηλώσεις μου δυσφήμιζα το ελληνικό ποδόσφαιρο περισσότερο από 750.000 ευρώ πρόστιμα. Όλα αυτά τα έκανα για να ξεβρωμήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για να το παραβρωμήσω. Δυστυχώς, όχι μόνο δεν ξεβρώμησε, αλλά με αναγκάζει αυτό που συμβαίνει να καταθέσω αύριο στον εξηγιατή του ελληνικού ποδοσφαίρου, τον κύριο Γραμμένο, όλα τα δελτία της ΑΕΛ. Το είχα δηλώσει να το κάνω μετά το παιχνίδι στην Ξάνθη για τη χιδέα διαιτησία του Λάμπρου και του Γιαννίκου. Είμαι επιστήμονας με σύστημα αξιών υπηρετώ την ελληνική δικαιοσύνη επί 45 χρόνια. Δεν είμαι του λαθρέμπορος πετρελαίου, ούτε λαθρέμπορος τσιγάρων, ούτε ζω από το στοίχημα. Εδώ δεν πρέπει να παρέμβει εισαγγελέα. Και ξεχνάει, αδελφέ μου. Συγγνώμη, λέει ο Κώστας. Τι είπε εδώ, σου, γιατί έβλεπα κάποιες ειδησούλες. Λέει, εδώ είναι σοβαρό αυτό. Ναι. Είμαι επιστήμονας με σύστημα αξιών. Υπηρετώ την ελληνική δικαιοσύνη επί 45 χρόνια. Ναι. Δεν είμαι ούτε λαθρέμπορας πετρελαίου, ούτε λαθρέμπορας τσιγάρων, ούτε ζω από το στίγμα. Προφανώς φωτογραφίζει, χωρίς να ονομάσουμε για να προστατεύσουμε τα πάντα. Προέδρους. Τρεις. Δύο. Ναι. Ξέχασε να βάλει. Στίγμα, λέει. Λαθρέμπορας πετρελαίου, λαθρέμπορας τσιγάρων, ούτε ζω από το στίγμα. Αλλά ξέχασε και τον λαθρέμπορα ζάχαρης. Αυτό το λαθρέμπορα που είναι υπάλληλός του, αυτό το βάζει στην απέξω. Μόνο για πετρέλαια και τσιγάρα ενδιαφέρεται ο Κολοτούμπας. Για να μπω στην τέτοια, αυτά άμα έχει αποδείξει, εγώ πάντα αυτό λέω. Αν υπάρχουν αποδείξεις να τις καταθέσει από μια επιμονή. Το δικηγόρος πάντως δεν νομίζω να είναι επιστήμη το να είσαι δικηγόρος, χωρίς να προσβάλλω κανέναν. Το να είσαι δικηγόρος, επιστήμονας θεωρείς άμα είσαι δικηγόρος. Επίσης δεν παρέχει και την ασυλία να λέμε ό,τι θέλουμε. Ναι. Έτσι, γιατί άμα θα τα πούμε εμείς αυτά. Θα μας καλέσει ο αγγελέας και θα μας ζητήσει εξηγήσεις. Και θα μας πει: Ελάτε εδώ. Και επειδή είναι ο τέτοιος, θα τον καλέσει και τώρα. Γιατί δεν ελάτε εδώ, ναι, αυτό λέω. Έλα εδώ. Γιατί ο ΠΑΟ κινήθηκε νομικά κατά του Κούγια. Αν ξέρει, η ΠΑΟ κινήθηκε νομικά από ό,τι διάβασα. Πάει να καταθέσει. Κατά του συγκεκριμένου δικηγόρου. Δηλαδή, εισαγγελέα το φωνάζει και το λέει: Έλα εδώ, κύριε Αλέξανδρε. Ποιον εννοείται ελαθρέμπορα πετρελαίου. Ποιο είναι ο ελαθρέμπορα πετρελαίου. Ποιο ζει από το στοίχημα. Τι εννοείται, έχετε στοιχεία. Όχι, δεν έχετε στοιχεία. Τιμωρήστε αυτό. Έχετε στοιχεία, ναι. Δεν τα είπα αυτά, θα πει. Αυτά και αυτά και αυτά. Αν δεν είναι αυτά, πρόσεξε. Άμα δεν είναι ηχογραφημένα αυτές οι δηλώσεις, λέει δεν τις έκανε. Ρε φίλε, επίσημη ανακοίνωση είναι. Ανακοίνωση, γραπτή. Γραπτή, άμα είναι γραπτή, τελείως. Ανακοίνωση, ορίστε. Τα γραπτά πάντα μένουν που λένε κιόλας. Είναι του Κούγια ή της ΠΑΕ Λάρισα αυτό. Γιατί είναι η ανακοίνωση της Λάρισας εδώ. Της ΠΑΕ. Της ΠΑΕ είναι. Ξεχωριστά και η ανακοίνωση του Αλέξη Κούγια. Εκτός αν αυτό το site λέει ψέματα. Λέκο. Ναι, κατάλαβες. Εκτός αν λέει ψέματα. Αλλά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή. Εντάξει. Και όταν θέλει να τα αναφέρει, να τα αναφέρει όλα. Όχι μόνο για πετρελαία και τσιγάρα, να πει και για το αφεντικό του με το λαθρέμπορα ζάχαρης εκεί από κάτι εξωτικά μέρη της Λατινικής Αμερικής, από Κολομβίες και τέτοια. Αυτά γιατί δεν τα λέει ο αξίδημος ο κύριος πρόεδρος. Δεν θα πω σαν το τρυπάκι, Κωνσταντίνε. Εγώ θα ήθελα έτσι, να κληθεί από τη δικαιοσύνη. Και εφόσον γνωρίζει ποιοι είναι οι λαθρέμποροι καυσίμων, οι λαθρέμποροι τσιγάρων και αυτοί που ζουν από το στοίχημα, να καταθέσει τα στοιχεία και να μιλήσει η δικαιοσύνη. Και από τη μία βρίζει τους οπαδούς της ομάδας του και από την άλλη εδώ στην ανακοίνωση λέει για τους χιλιάδες οπαδούς που ήδη οι Λαρισαίοι και οι οργανωμένοι οπαδοί έχουν κάνει αποχή γιατί ούτε αυτοί ήδη δεν το γουστάρουν να είναι στην ομάδα τους. Δηλαδή... Το κλείσουμε αυτό το θέμα. Λέγοντας ότι αυτό που έκανε πήγε κατέδεσε ένα φάκελο, δεν ξέρω τι είχε μέσα, αν είχε τα δελτία ή όχι, το μεσημέρι και τα απόγευμα έβγαλε ανακοίνωση και τα πήραν πίσω. Τα έβγαλε μία βόλτα να αεριστούν τα δελτία και τα ξαναπήγε στα γραφεία της ομάδας. Έχουμε τίποτα κανένα σημαντικό για την ομάδα σας. Για την ομάδα μας σημαντικά τώρα από εδώ από ό,τι βλέπω, εντάξει δεν είναι... Είναι και οι δυσούλες οι οποίες σκάσαν το μεσημέρι και από γεματάκι. Μία αγωνιστική που έχει ο Μπάσα ο ανεβασμένος, γιατί κάποιοι ανέβηκαν με τη φυγή Ερέρα και κάποιοι κατέβηκαν, αγωνιστικά εννοώ. Συμπλήρωσε τις 4 κίτρινες, θα εκτίσει με Λαμία. Λαμία είναι το πρώτο μάτς του δεύτερου γύρου. Προπονήθηκαν από ό,τι βλέπω τα Αλίαβο όλα από το Λαμπαουτάρης. Μαρτίνεθ και την κοινή λείψαν και οι δύο στο συγκεκριμένο. Πάνε το παίξω άσο από τώρα. Πάνε ποιο?
Άρης Λαμία. Άσο. Ναι. Σου είπα. Εντάξει, ένα 40 θα σου λέει. Είπα τρία μάτσε, έξι μάτσε δηλαδή που ναι. δεν θα πάρει πόντο είναι με ΑΕΚ, Ολυμπιακό και ΠΑΟ και εντός και εκτός. Έτσι. Ναι. Και τα δύο, σίγουρα μάτσε που θα πάρει τα παιχνίδια είναι με τη Λαμία εκτός και εντός. Ναι. Ωραία. Για ευνόητους λόγους. Ναι, σωστά. Σωστά. Ο Άρης παίζει φιλικά. Ναι, ο ΠΑΟΚ δεν παίζει κανένα φιλικό. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Να πω εγώ μία. Για καλές σχέσεις μπορεί να έχουν. Για καλές σχέσεις. Η Λαμία έτσι κι αλλιώς σωμένη είναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης λόγω Καρυπίδη έχει καλές σχέσεις με τον Ολυμπιακό γιατί έχει δηλώσει από μικρό παιδί Ολυμπιακός. Καλά, με την ΑΕΚ τώρα και με τον Ολυμπιακό. Και με τον κύριο Γατούλη. Και λίγο με τον Αλαφούζο πρέπει να είναι. Όχι, τον Αλαφούζο δεν είναι καλές σχέσεις. Ωραία. Μπορεί να χρειαστεί να κάνει. Ακούστηκαν αυτά και πιο παλιά. Είχατε το 10 πιο παλιά. Εσείς ποτέ δεν είχατε, μόνο εμείς είχαμε. Με τον Γιάνναρο. Μόνο εμείς, βέβαια. Σε τις καραβιές. Σωστά, σωστά. Και εμείς είχαμε με Μόλτο, με Μελισσά, με τέτοια. Πώς δεν είχαμε. Να πω έτσι μία σαν σφήνα στις χθεσινές, έτσι στο χθεσινό. Για αυτά ας δώσει εξηγήσεις βέβαια ο ευρωβουλευτής. Ποιος ευρωβουλευτής? Που δεν ξέρει να πει το χάι του γιουντού τι είναι. Αυτά είναι δικά σας. Αυτά είναι δικά σας. Ένα μπράβο. Είναι ενδοοικογενειακά. Ας δώσει ο Μίστερ 75 σελίδες πόρισμα ορκωτών λογιστών, να πούμε. Με τα 21.000 διαρκείας ρεκόρ που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. 7 εκατομμύρια, 8 στα χέρια του. Δίνει λέει εισιτήριο Άρη στον Πανετολικό. Και επειδή δίνει ο Άρης εισιτήριο στον Πανετολικό, πώς είναι να έρθουν τα εξπαρτήρια? Ας έχουμε πρόβλημα και εμείς, έχουμε θέμα τώρα. Για ποιο? Έχει ξεσπάσει μεγάλη ιστορία ανάμεσα σε πολλούς του ΠΑΟΚ. Για ποιο πράγμα? Υπάρχει ανακοίνωση. Θα τη διαβάσει. Ένα λεπτό. Έχουμε θέμα. Ούτε λεπτό πάνω σε αυτά που έλεγα χθες, γιατί ξέχασα πραγματικά χθες να ξέχασα. Πάνω στο σχολιασμό, χθες είχαμε και πιο πολύ έτσι ένταση και έπρεπε να υποθούν πολλά και εσείς είχατε να πείτε και δεν τα προλάβατε όλα. Επειδή έρχεται και μεταγραφική περίοδος και οι αδυναμίες του Άρη είναι χτυπητές και νομίζω πλέον και ένα πεντάχρονο παιδί τις βλέπει. Είναι τα δύο του μπακ, το αριστερό και το δεξί. Σέντερ φορ, καλός ο Γιουνές, αλλά δεν είναι για βασικός, δεν μπορεί να είναι βασικός ο Γιουνές. Εγώ αν ήμουνα, ο Άρης είχε την ατυχία, στις επιλογές του να πούμε ότι οι περισσότερες τουλάχιστον, γιατί τώρα έχουμε δείγμα, έχει τελειώσει ένας γύρος στάσου, έτσι. Ναι. Και του ΠΑΟΚ και όλων των ομάδων τις μεταγραφές, πλέον έχουμε δείγμα που δεν νομίζω να πέφτουμε λάθος. Δεν περιμένουμε δηλαδή μεγάλες διαφοροποιήσεις πάνω στα αγωνιστικά πεπραγμένα του κάθε παίκτη. Άρα. Λέω εγώ πάντα, τα σχόλια μου είναι τι θα έκανα αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Δεν είμαι. Αλλά λέω τι θα έκανα. Είχε την ατυχία ο Άρης, παρότι το ποσοστό επιτυχίας στους παίκτες που έφερε ήταν υψηλό για μένα, οι περισσότεροι δηλαδή ήταν από καλή ως αρκετά καλή, είχε την ατυχία τα μεγάλα του συμβόλαια, τουλάχιστον τα δύο από αυτά, να είναι τεράστιες αποτυχίες. Εννοώ τον Κολάσο και τον Μαυράη. Εγώ βάζω και τον Μαυράη πλέον, δεν περιμένω τίποτα. Μπορεί να ήταν μεγάλος παίκτης, δείχνει ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη σαν τουρίστας. Αυτό μου δείχνει. Και ο Άρης δεν μπορεί να έχει 350 χιλιάρικα να κάθονται στον πάγκο. Ούτε 250 χιλιάρικα του Κολάσο να είναι εκτός 18ος. Εγώ θα τους έστελνα και τους δύο. Αν υπάρχει βέβαια η δυνατότητα. Γιατί εσύ μπορεί να θες να τους διώξεις. Ο Κολάσο ειδικά που είναι δανεικός. Αν δεν τον θέλει πίσω η Μπόκα, που τι να τον κάνει η Μπόκα. Αν δεν μπορεί να τον δώσει κάπου αλλού δανεικό, λέει όχι φίλε. Λέω εγώ. Ναι. Ή ο Μαυράη, αν δεν του βρεις ομάδα ή αν δεν βρει ομάδα, λέμε άμα είναι τέτοιος άνθρωπος να πει όχι, κάθομαι στο συμβολέο μου. Ήρθαν δύο ονόματα. Ονόματα. Κατάψε, μεγάλα έτσι, ονόματα. Κατάψε, δηλαδή τώρα ο άλλος παίζει Μπόκα, ο άλλος έπαιζε Μπουντεσλίκα, Αμβούργο κτλ. Με βαρύ βιογραφικό και ίδιο. Τι προσωπικά είναι στο γήπεδο. Και έως τώρα, γιατί είπαμε να περιμένουμε να δούμε, έτσι λέγαμε στις πρώτες εκλογές. Ναι. Τώρα έχουμε μια. Όπως είπα, αυτό σου είπα. Πολύ σωστά. Ένα γύρο. Τελείωσε ένα γύρο. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Χατσερίδη ποτέ δεν ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ξέρουμε ότι αυτός ο Κολάσο δεν άγγιξε, δεν ακούμπησε, ενώ υπήρξαν πάρα πολλά θετικά σχόλια με τον ερχομό του. Ο Μαυράη. Ας πούμε με τέτοιο γραφικό στην Bundesliga με πόσα χρόνια στο Αμβούργο, σε ευρωπαϊκές ομάδες. Δηλαδή περιμέναμε πραγματικά να έχουν πολύ καλύτερη απόδοση και να πω ότι δεν δόθηκαν ευκαιρίες. Ιδίως στον Κολάσο.
Έμαθα και ένα πέρσι. Έμαθα. Ξέρεις, από αυτά τα τέτοια ναι. που δεν είναι. Βέβαια οι Λατινοαμερικάνοι παίχτες, παιδιά, ναι. που έρχονται κατευθείαν από τη Λατινική Αμερική ναι. μέχρι να προσαρμοστούν στο ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου, ωραία. Μπορεί να περάσει ένα και παράδειγμα ένα με τέτοιο Κώστα. Μόνο του Μπορέλη. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν νομίζω. Αυτό είναι σωστό που λες και το είχαμε. Το είχα πει κιόλας εδώ πέρα με το. Μόνο να δίνεις λίγο παραπάνω χρόνο πίσω σε αυτούς τους παίχτες. Γιατί έτσι ξαφνικά να ξέχασαν την μπάλα ενώ έχουν να δώσει τα διαπιστευτήρια. Εγώ πρόσεξα. Εγώ την Μπόκα μπορεί οι Αριανοί να τη συμπαθούν και εγώ λόγω κόσμου, όχι τίποτα άλλο. Δεν και έχω πάνω απ' όλα λόγω Ντιέγκο Μαραντόνα. Εντάξει. Έχω έναν φίλο, ο οποίος είναι τρελός και παλαβός με την Μπόκα, που τον ήξερε τον παίχτη. Δηλαδή όσο βλέπει Άρη, βλέπει και Μπόκα. Με κάποιο τρόπο τα βλέπει τα ματς, τα πρωταθλήματος όλα. Για τον Κολάσο μου είχε πει πριν τον πάρει ο Άρης ότι ήταν ένας παίκτης τρεχαλατζής, ναι, που έπαιζε στα αριστερά, είχε παίξει back έπαιζε και αριστερό εξτρέμ, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, έτσι μου είπε. Και λέω ρε εσύ, πόσο χάλια να είναι και σε αυτό της πλάκας το πρωτάθλημα που έχουμε δηλαδή. Εκεί περίμενα, αλλά δείχνει το παιδί ότι δεν μπορεί, ότι δεν έχει ικανότητες, γιατί είχε έναν άσχημο τραυματισμό το 2012 θα μου πεις. Αλλά από εκεί λέει και μετά δεν συνήλθε ποτέ. Όπως ο Καρέλης, δεν συνήλθε ποτέ. Και υπάρχει μάλιστα το τραυματισμός του και στο διαδίκτυο που πάει και ο Ρικέλμε από πάνω του. Λοιπόν, δεν συνήλθε από εκεί. Αυτό σημαίνει κάτι. Δεν μπορεί το παιδί άλλο. Εντάξει, εγώ αυτούς τους δύο. Και ψυχολογικό. Ναι, εγώ αυτούς τους δύο και το Μαυράι θα κοιτούσα. Ευχαριστώ φίλε, κάναμε λάθος. Ό,τι μπορώ να γλιτώσω, να βγάλω από το κέρδος ζημία που λένε. Κατάλαβες. Γιατί άμα κάτσει κι άλλος πάνω στο συμβόλαιο δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Από το κέρδος ζημία. Εντάξει. Ενώ ρε εσύ να γλιτώσω ό,τι μπορώ. Δεν μπορεί ο Άρης να έχει 350 και 250 χιλιάρικα στον πάγκο. Από τη ζημία κέρδος. Ναι, τι είπα εγώ. Ανάποδα το είπα. Καλά, εντάξει. Γράψε ένα λάθος. Πάντως είστε ειλικρινέστατοι γιατί αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας. Ναι, φυσικά. Λέω ότι ο Άρης δεν μπορεί να έχει 350 χιλιάρικα στον πάγκο και 250 χιλιάρικα εκτός 18. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Στο καλό, ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά αν γίνεται. Ναι, λοιπόν, αυτά δεν ξέρω. Αυτά, συνεχίστε. Okay. Μας έκανε νόημα ο Χρήστος για break, νομίζω. Break. Θα μιλήσουμε λίγο για την ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι περισσότεροι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ. Είναι μια σκληρή ανακοίνωση στην οποία λέγονται πάρα πολλά. Είναι μια σελίδα ολόκληρη, δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε. Αλλά θα αναφερθούμε με αφορμή. Αυτή η ανακοίνωση έχει βγει με αφορμή. Τα εισιτήρια που θέλει να πάρει ο ΠΑΟΚ για τη Λιβαδιά. Για τη Λιβαδιά έχει έρθει. Έχει δημιουργηθεί κάποια αντιπαράθεση ανάμεσα σε μεγάλη μερίδα του κόσμου του ΠΑΟΚ και σε μια άλλη μικρότερη μερίδα που βλέπει διαφορετικά τα πράγματα με ένα άλλο οπτικό πρίσμα τουλάχιστον για την φετινή περίοδο. Θα το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε, θέλουμε και τη δική σας τοποθέτηση, τη δική σας άποψη, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της προβοκάτσιας, υπάρχει ο κίνδυνος της τιμωρίας, ελοχεύει, είναι ορατός, είναι μπροστά μας. Και πρέπει και να έχουμε τα μάτια μας τετράκωση. Πρέπει όλη η ασπρόμαυρη οικογένεια, και αυτοί που συμφωνούν και αυτοί που διαφωνούν, επειδή πάμε να κάνουμε φέτος αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ και 34 χρόνια, πρέπει να έχουμε όλοι το μυαλό στο κεφάλι μας και να πάρθει σωστή απόβαση. Θα τα πούμε σε λίγο. Θα απαντάνε οι γραμμές στο 2310-287-38 για να μας πείτε και εσείς την άποψή σας. Και για τα μηνύματά σας, FM και ενό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54-5-20-6. Ερχόμαστε. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Πήγαμε μέχρι την Χαλκιδόνα και γύρισαμε. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα η εκπομπή. Τάσος Στρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και ο φίλος ο Κώστας, κοινός γνωστός ως Καραφλοκοτσίδας. Ναι, θα λέω, μην τον ξαναβαφτίσω τον άνθρωπο. Ναι, Καραφλοκοτσίδας. Λοιπόν. 23-10-287-38, 69-45-287-38, ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Σε κάτι έλεγες θα πεις, κύριε Τρέγια, εδώ πέρα θα διαβάζεις μάλλον. Όχι, δεν διαβάζω. Ολόκληρη δεν τη διαβάζεις, είναι σιδηρόδρομος. Θα πάει 9,5 ώρα μέχρι. Ναι, 9,5, 10 και θα πάει. Είναι μια πολύ καυστική ανακοίνωση που συνυπογράφουν τουλάχιστον 20, από ό,τι βλέπω 30 σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ, από τους κυριότερους. Όσον αφορά για τα εκτός έδρας μάτς, για τα εισιτήρια, είναι μια ανακοίνωση των συνδέσμων που φωτογραφίζει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα πω, και δεν ξέρω να συμφωνήσει και ο φίλος ο Κωνσταντίνος, γιατί είναι παοξής για αυτός και παοξής από τον Πειραιά μάλιστα, ζει ανάμεσά τους, άρα ξέρει από εκτός έδρας παιχνίδια κτλ. Και έχουμε μεγαλώσει κι εμείς με χιλιόμετρα, κάναμε και πάλι για να είμαστε δίπλα στην ομάδα μας. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο πλευρές έχουν δίκιο, και αυτοί που δεν θέλουν
να πάνε 200, 300, 300 άτομα στη Λεβαδιά γιατί φοβούνται προβοκάτσια. Υπάρχει κίνδυνος μεγάλος, γιατί βλέπουμε ότι και στα κίτρινα site των Αθηνών και στα κόκκινα site των Αθηνών το τι γίνεται. Προτρέπουν οπαδούς της ΣΑΕ και του Ολυμπιακού να βάλουν ασπρόμαυρα και να πάνε στη Λεβαδιά για να τιμωρηθεί ο σύλλογος. Και όλοι ξέρουμε μετά τις αποφάσεις υπέρ του Ολυμπιακού που δεν τιμωρήθηκε. Έτσι, βλέπουμε τις διαιτητικές αποφάσεις που παίρνει 8 βαθμούς. 8 βαθμούς έχει πάρει από τη διαιτησία το μίνιμουμ ο Ολυμπιακός. Όλοι καταλαβαίνετε ότι περιμένουν με τη σκανδάλη στο χέρι τον ΠΑΟΚ για να τον τιμωρήσουν. Γιατί αγωνιστικά δεν μπορεί κανένας έως τώρα. Το έχετε δει όλοι σας, δεν μπορεί κανένας να το ξεπεράσει στη βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος και ξεκίνησε με μείον 2. Όλοι λοιπόν περιμένουν στη γωνία για να γίνει στραβή και να πέσει βαρύς ο Πέλεκης. Γιατί πιστέψτε με ότι είναι τόσο επιστήμονες οι συγκεκριμένοι κύριοι και οι κίτρινοι των Αθηνών πλέον είναι επιστήμονες, σας το λέω εδώ και μήνες, και οι κόκκινοι, που μπορούν να εφεύρουν Κώστα και Ζάχο. Καινούριες πατέντες. Να εφεύρουν νομοθεσία. Που πώς βαθμούς θα είσαι μπροστά, 9, 8, 10, να φας μείον 10. Είναι τέτοιοι άνθρωποι που μέσα σε μια νύχτα μπορούν να τα αλλάξουν. Τσακάλια σε αυτό, εντάξει. Στην προπαγάνδα και στα μαγειρέματα είναι τσακάλια εκεί κάτω, ναι. Στο λεκανοπέδιο. Γι' αυτό τα μάτια, ναι, μας 400. Δεν θα τοποθετηθώ ούτε υπέρ των συνδεσμητών, ούτε κατά των συνδεσμητών με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλαν. Γιατί από ένα άλλο μετερίζει, από μια διαφορετική όψη, μια άλλη πλευρά το βλέπει ο παδός που είναι στο τσιμέντο, που μεγάλωσε και γαλουχήθηκε οπαδικά μέσα στα γήπεδα, με εκδρομές, με χιλιόμετρα, με ένα κάρο στερήσεις, με αγώνες, οπαδικούς αγώνες που κερδίθηκαν πολλά για τον ΠΑΟΚ. Κερδίθηκε ο σεβασμός, η εκτίμηση, η αναγνώριση, το να διδάσκεις και να διαφημίζεις παντού τον ΠΑΟΚ σε όλη την Ευρώπη. Αυτές είναι οι οπαδικές ανταμοιβές που έχουν εκλάβει χιλιάδες φίλοι του ΠΑΟΚ και χιλιάδες οπαδοί και του Άρη και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού κτλ. Για να το γενικεύσω λίγο το θέμα. Άρα λοιπόν οι συνδεσμίτες της κάθε ομάδας του βλέπουν πολύ διαφορετικά το θέμα όσον αφορά τα εκτός έδρας μάτς και ως ένα σημείο έχουν το δίκιο τους. Αλλά όταν παιδιά διακυβεύονται ελοχεύει ο μεγάλος κίνδυνος, εγκυμονούν μεγάλες προβοκάτσιες. Είδατε πέρσι όλοι πώς έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Έτσι, βέβαια το έχασε και από μόνος του. Έτσι, αλλά κατά μεγάλο ποσοστό το έχασε γιατί ήρθε μια ομάδα εδώ η οποία είχε ως σχεδιασμό να μην κατέβει να παίξει αλλά να προκαλέσει και το κατάφερε με την ηλιθιότητα που έκανε ο άλλος με τον ρολό. Και ήρθε μια άλλη ομάδα που στην πρώτη ευκαιρία που έδωσε στο δικαίωμα δεν κατέβηκε να παίξει, τιμωρήθηκε από τις δικαστικές υποφάσεις και τα δικαστήρια. Γι' αυτό λέμε ότι το πήρατε στα χαρτιά. Εσείς εκεί στην ΑΕΚ. Ενώ ο ΠΑΟΚ 71 βαθμούς είχε με ένα μάτς λιγότερο μέσα στο χορτάρι. Ο κόσμος της κάθε ομάδος θέλει να είναι στο γήπεδο. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Λογικό είναι. Και καταλαβαίνω. Και ο Άρης, άμα ήταν στη θέση αυτή, θα ήθελε ο κόσμος να είναι εκεί πέρα. Εδώ... Κοίταξε, Ζάχο, ξέρεις γιατί φοβάμαι. Όχι. Εγώ σου το είπα, εσύ. Άλλο όταν κάνουμε πλάκα. Σου είχα πει και πέρσι. Το είχε γράψει σωστά ένας Αριανός. Αριανός είχε γράψει, όσο και να σου φαίνεται περίεργο. Ναι. Είχε πει ότι αν ο ΠΑΟΚ πέρσι. 9 αγωνιστικές είχατε πέρσι, πόσο, 8. 10. 10, 10, 10, 10, ναι. Αν λέει ήταν 15 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ τιμωρημένος, θα είχε πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι, ναι, γεγονός. Έδωσες και εσύ τις λαβές. Έδωσες λαβές. Λοιπόν, εγώ καταλαβαίνω ο παδός. Παιδιά μου, για ένα ρολό ταμιακής, για ένα ρολό ταμιακής δεν φυλακίστηκε και κανείς. Δηλαδή παλιά, τις παλιές εποχές που τρώγανε πατάτες με ξηράφια και τέτοια, τι θα έπρεπε να κάνουμε. Να είχαμε πέσει στην Ωμέγα Εθνική. Ένα κουτάκι μπίρας, έτσι πάει. Τι να κάνουμε. Αυτά τώρα έτσι είναι. Δεν θα τα αλλάξουμε. Τώρα τι να το πω. Δεν έχει, δεν μπορώ να το πω κάτι. Λοιπόν, λέω. Που το χτύπησε. Ναι, το χτύπησε. Καμία και άλλο κουτάκι μπύρας απαγορεύεται. Ναι, αλλά τα χαρτιά δεν απαγορεύονται στα γήπεδα. Δηλαδή υπήρξε και παράδειγμα. Ζάχο, υπήρξε και παράδειγμα. Άρης ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, που πετάξατε ρολά ταμιακές στο ημίχρονο του αγώνα. Άρης ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο και χτύπησε το διαιτητή. Πήγε να τιμωρηθεί ο Άρης και ζήτησε επίσημα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ να επαναληφθεί ο αγώνας. Γιατί θέλουμε να παιχτεί ο αγώνας στο γήπεδο. Δεν ζήτησε τίποτα τέτοιο. Επαναλήφθηκε. Ο Άρης έκανε και την κέρδισε στο δεύτερο βαθμό.
Δεν έτσι ο ΠΑΟΚ προς Θεού. Και εμείς έβγαλα, και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση τότε στο Άρης ΠΑΟΚ. Και εμείς βγάλαμε ανακοίνωση. Άλλοι ζήτησαν τιμωρία φέτος στο ΠΑΟΚ Άρης. Αφού το πας η Καϊάρη ζήτησε να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και ζητήσαμε ότι θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι μέχρι το τέλος. Το βίντεο δικαίωσε την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μπράβο το βίντεο. Άρα ήταν ψεύτης αυτός. Που ο αντιπρόεδρος ήταν, τι ήταν αυτό. Ναι. Όχι, ο αντιπρόεδρος δεν είπε τίποτα, νομίζω. Πώς είπε, λέμε, χτύπησε λέει αντικείμενο. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ σε αυτές. Πώς δεν έβαλε καρακολάρο. Την άποψή μου την ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Εφόσον υπάρχει βίντεο, να το δούμε, έτσι δεν είναι. Το είδαν αυτοί που έπρεπε και δεν τιμώρησαν τον ΠΑΟΚ. Και εμείς τι είναι, κρατικό μυστικό να μην το δούμε εμείς. Γιατί τι είναι, δηλαδή. Πάνε ζήτα το Ριζάχο. Εντάξει, λόγω επειδή λέει υπάρχει το βίντεο, να το δούμε. Ναι, το είδαν αυτοί που. Για να κάνει ρεζίλ και τον Άρη που ζητάει κάτι. Αυτοί που αποφασίζουν, δηλαδή τι αφισβητούμε του. Όχι, δεν αφισβητούμε. Λέω ότι δεν πρόκειται, λέω. Καλά, άμα δεν αφισβητούμε του δικαστέ, και μην του αφισβητήσει για το ρολό και για το τέτοιο, γιατί του αφισβητεί. Εγώ δεν του αφισβητώ. Λέω. Άλλο να πετάξουμε ο Λότοφ όπω πετούσαν οι χάρτινοι στο ημίχρονο του Γιάννου και τέτοια. Λέω ότι ο κόσμο και ειδικά ο πιτσιρικά θέλει να είναι παντού. Και εμεί ήμασταν πιτσιρικάδε όταν ήμασταν. 20 χρονών, 25, 22, 23, 19. Δεν, το μυαλό μας δεν ήταν ότι δεν μπορούμε να πάμε σε αυτό το μέρος, έτσι. Δεν υπήρχαν βέβαια αυτά που γίνονται τώρα, αλλά εσύ όταν ήσουν 20 χρονών και παίζω πάω και εκτός έδρας, ναι. Φανταζόσουν ότι δεν θα μπορούσες να πας, ότι θα σας σταματήσει κάποιος. Όχι. Έτσι δεν είναι. Όχι, αλλά δεν μπορούσα, δεν ναι. μπορούσα, δεν μπορούσα να ξέρω ναι. το μέγεθος των ευθυνών μου. Μα το λέω. Μα το ίδιο λέμε. Μα το ίδιο λέμε. Να σου πω τώρα μια. Μα το ίδιο λέμε. Να σου πω τώρα μια. Ναι, το ίδιο. Δεν είπα ότι λέμε κάτι διαφορετικό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Παίρνει 400 εισιτήρια ο ΠΑΟΚ. 300 πόσο θα πάει. Πάει στη Λεβαδιά. Να πούμε ότι οι γραμμές είναι ανοιχτές, έτσι. 23-10. 23-10, 287 και 38 οι γραμμές είναι δικές σας. Παίρνει ο ΠΑΟΚ εισιτήρια. Ναι. Πάνε και 400 παλικάρια, 400 λεβέντες να πω. Και σε βάζουν. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται η προβοκάτσια που λέμε. Δεν δίνονται οι αεξίδες με παοξίδικα, ούτε οι Ολυμπιακοί βάζουν παοξίδικα κτλ. Όπως και στη Λαμία που δεν έγινε το παραμικρό. Και σε κοπανάνε μια διαιτητάρα δικιά τους, που ξέρουμε ότι ακόμα τα κατακάθια της κοκκινοπρασινοκίτρινης παράγκας των προηγούμενων ετών υπάρχουν, ζουν και βασιλεύουν. Τα έχουμε δει, τα διαιτητικά εκτρώματα. Σε κοπανάνε αυτό. Ωραία. Και σε προκαλεί από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και υπάρχουν 2-3 μόλις τώρα η Γαλατασαράι με την Πόρτο. Υπάρχουν και 3-4 που έχουν πιει και 2 ρετσίνες παραπάνω. Υπάρχουν και 4-5 που είναι με τα στερεά και τα υγρά καύσιμα, ξέρω εγώ, είναι στα καλά τους. Είναι μερακλωμένοι και κάνουν, να πούμε, το σάλτο από το κάγκελο. Ωραία. Και κυνηγάνε το διαιτητή. Την πλέρωσες. Ναι. Ή πετάνε στον επόπτη κάτι. Και τον κόπα, την πλέρωσες, ρωτάω εγώ. Καλά, αυτό μπορεί να γίνει και στην Τούμπα. Άμα είμαστε στην λογική, να βάλουν κάποιον έτσι όπως λες, που δεν νομίζω. Περισσότερο κατάσταση από ό,τι εκτός έδρας. Την πληρώνει ο ΠΑΟΚ και δεν την πληρώνει. Αυτό εσύ θα το βρείτε. Φυσικά θα το βρείτε. Γιατί άλλο εκτός έδρας στην Τούμπα μπορούσε να περιφρούρει την κατάσταση. Και δίχτυα φέτος. Ακόμα και στα επίσημα και στην 1 και στη 2 έχει μπει προστατευτικό δίχτυ για να μην φύγει πάλι κανένα ρολό ταμιακή. Άλλη κατάσταση στη Τούμπα. Εγώ άλλη εκτός έδρας. Με γραμμένο δύσκολα να σας αδικήσω. Δεν νομίζω να σας έχουν αδικήσει, κύριε Τρέγια μας. Τι να σας αδικήσω. Απάντησε. Με γραμμένο δεν μας έχουν αδικήσει. Σε έχει ξεγραμμένο. Ξέρω. Καταρχήν ο γραμμένος είναι. Αριανός. Κίτρινης. Αριανός. Και έχει ποιος κίτρινες προτιμήσεις. Ποιος το είπε αυτό. Έτσι ακούγεται. Έτσι ακούγεται. Με ακανέλα ηλιά σερών. Ο γραμμένος. Με ακανέλα ηλιά σερών. Γνήσιο γλυκάκι. Λένε, υπάρχει ο αστικό μύθο ότι είναι ο Άρης. Πού να μην ήταν κι Άρης. Κατά δεύτερον, τόσα απέναντι που έχει πάρει. Μπείτε και τα χάνει, που τα χάνει ο Γιουνίς. Ναι, τα αφήνω στο γραμμένο. Δεν είναι πέναλτι, να είναι καλά. Δεν είπα εγώ το αφήνω στο γραμμένο. Το ένα δεν ήταν, με τον Παναθηναϊκό όντω. Ναι, τόσα απέναντι που έχει πάρει. Όντω δεν έχω πάρει ποτέ. Δεν έχει πάρει στα προηγούμενα 5 χρόνια. Δεν μου τα σφύριζε, ούτε τα θερμοφάνη. Στα προηγούμενα 5 χρόνια τα απέναντι που έχει πάρει σε μισό γύρο και παραπάνω δεν τα έχει πάρει. Ναι, αλλά δεν μου τα σφυρίζαν. Τώρα μου τα σφυρίζουν. Γιατί έχουμε το γραμμένο. Όχι. Γιατί? Γιατί σου έδωσε το δικαίωμα ο Ιβάν Σαββίδης να σας φυρίζουνε. Κατάλαβες. Μπράβο. Ιβάν, θα το πείτε. Θέλετε, στηρίζει το σαλονικιό οδικό ποδόσφαιρο ο Ιβάν. Πάνω απ' όλα. Είδες τι είπε. Θα σας βάλω σε ένα ποτήρι, λέει, και τους τρεις. Και στην Αθήνα θα σας κάνω κοκτέιλ και θα σας πιω. Ιβάν. Έτσι είπε. Έτσι είπε. Ωραία. Για να το δούμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Σας ακούω εδώ και 10 λεπτά. Σε άλλα 10 λεπτά θα πάτε σε διάλειμμα. Να κλείσω, τι θα γίνει. 10 λεπτά. Εντάξει, καλά, πολύ μίλησες. Εντάξει. Πόσο γύρε, Χρήστο, που πήρε. Έχουν τον Ριχολίπτη. Ένα και 12. Ούτε ένα λεπτό δεν έχει. Τώρα έχει δίκιο. Με κάνεις να συμφωνώ μαζί του, δεν μπορώ. Με κάνεις, τώρα έχει δίκιο. Ούτε λεπτό δεν περίμενε. Λοιπόν,
με γραμμένο δικό μας, υποτίθεται και με τσίπρο δικό μας, εγώ ξέρω ότι μας κλέψαν αυτό το πέρσι το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσε, ρε φίλε, δεν σε κλέψε. Δεν μπορούσε να μην τιμωρηθεί πέρσι. Δεν μπορούσε να μην τιμωρηθεί, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Εκκλησία ήταν η τουμπάδα, λε. Για πρώτη φορά στα χρονικά. Υπήρχε ένα Βελζεβούλ με στην εκκλησία. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Να μιλήσω. Όχι, δεν θα με κλείσω. Ωραία. Λέει ο γιατρός του αγώνα ότι επιτρέπεται να συνεχίσει και μπορεί να συνεχίσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός από μόνος το φέρε τα φεύγει. Ο διαιτητής φυρίζει, οι Ελλάδες δεν έχονται, τους μηδενίζει. Έτσι γινόταν τα πράγματα. Τώρα αυτό που στήσαν όλο και πώς έγινε και τι έγινε είναι άλλη ιστορία. Από τις λυκοφιλίες πήγαινε στα αγωνιστικά, είσαι καλός. Του Γατακίου, λυκοφιλίες εκεί με τον πρόεδρο των Χάρτινων. Γιατί δεν πες για την Πέμπτη για το μάτς. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλησπέρα στον φίλο μας εκεί, τον Παοξή. Καλησπέρα, αδελφέ, και από μένα. Και Τσουβαλάτα. Ωραίο παιδί είναι, δυνατό, παοξίδικο γνήσιο. Να σε καλά, φίλε μου. Καμιά φορά μπορεί να ξεφεύγει και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είμαστε εμείς. Έχεις καμιά ξαδέρφη για τον Παναθηναϊκό. Είμαστε αυθόρμητοι. Έχεις καμιά ξαδέρφη να συγκενεύσεις. Έχω την γερά μου κάτω στα Πάτρια Εδάφη στην Κρήτη. Έχω την γερά. Α, έχει. Έχω την γερά μου. Παντρεμένος δεν βλέπω όμως. Έχω σχέση. Είμαι κατά των γάμων, αλλά έχω σχέση 5 χρόνια. Δεν βλέπω. Βέρα δεν βλέπω. Άλλο κοινό. Βέρα στο δεξί δεν βλέπω όμως. Γι' αυτό. Είναι στην καρδιά, η Βέρα είναι στην καρδιά. Ωραία, φίλε, τι είπες. Αυτά του αρέσουν τα χαρτιά του. Τα στεφάνια του γάμου δεν φέρνουν την ευτυχία και τα χαρτιά. Το θέμα είναι να αγαπάς τον άνθρωπο που μοιράζει τη ζωή σου μαζί του. Σωστό. Πάμε. Τι μας ακούει τώρα η κυρία μου, να τη δώσω χαιρετισμού που μας ακούει κάτω από την Κρήτη. Πολλά χαιρετισμού, πώς τη λέει την κοπέλα. Λίτσα μας ακούει. Λίτσα, το μικρό της. Γαριφαλιά, γαριφαλιά. Γαριφαλιά. Δεν το έβρισκα ποτέ. Ευαγγελία θα λέγεται. Ναι, και εγώ. Γεια σου, γαριφαλιά. Να είσαι καλά. Και άμα ανέβεις ακόμα εδώ... και στην Κρήτη, ακόμα και στην Κρήτη, πάμε πολύ πάνω. Άμα ανέβεις εδώ προς Θεσσαλονίκη, φέρε καμιά φίλη σου να κάνουμε κονέ στο Ζάχο που είναι ελεύθερο το παιδί. Να τον παντρέψουμε και εδώ. Ζάχο, οι κριτικές είναι και όμορφες, μεσογειακή ομορφιά. Δεν μας νοιάζει ομορφιά, λεφτά να έχει. Λεφτά έχει. Και μαρουλάκι έχουν εκεί. Μαρούλι, ρε φίλε. Μαρούλι, εντάξει, πολύ μίλησε. Εντάξει, πέσω. Να σε καλά, ρε φίλε. Το λάδι είναι το πετρέλαιο της Ελλάδος. Το κριτικό ελαιόλαδο είναι το πετρέλαιο της Ελλάδος. Να σε καλά, Θόδωρε. Λάδι υπάρχει μαρούλι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, μας τα πες ωραία. Αγωνιστικά. Πάμε να πούμε για την Παοκάρα που έπαιξαμε καλά. Ανεβήκαν τα μπακ μας, φορμαρίστηκαν λίγο και περιμένουμε το δεύτερο γύρο φυσικά που εκεί θα γίνουμε. Αφού δεν μπορέσουν να μας σταματήσουν στον πρώτο γύρο, δεν παίζει στο δεύτερο γύρο να μπορέσουν ένα φορμαρισμένο ΠΑΟΚ που θα ανεβεί να το σταματήσουν γιατί θα παίξει καλύτερη μπάλα. Λοιπόν, κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Δεν μας δώσαν και δύο πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω γιατί ο Κούγιας έκανε τόση ιστορία. Προφανώς βαλτός είναι από το φίλο του Μαρινάκη. Αλλιώς με τέτοια διαιτησία. Να πας και να θες να δώσεις τα δελτία, δηλαδή που είναι σε σφάζαν και όλα τρικούγια. Τι να περιμένεις, τι να περιμένεις από τον Μοντελοπνίχτη, αδελφέ, αφού είναι υπάλληλος του Βαγγέλα. Αφού είναι υπάλληλος του Βαγγέλα, τα ίδια χούγια με τον Βαγγέλα έχει αυτός ο Μοντελοπνίχτης εκεί. Με τις πράξεις του έδειξε αυτό, τελείωσε. Δεν τυχαίο, δεν τυχαίο ότι όλοι οι οπαδοί, σε όποια ομάδα και αν είχε πάει, τον κυνηγάνε. Δηλαδή, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όλοι τον έχουν πάρει πρέφα. Την Κολοτούμπα είναι και τη Γατάκη. Ανά τρία λεπτά αλλάζει και γνώμη. Τέλος πάντων, αυτός είναι ο Κούγιας. Αυτή είναι που μας πολλά. Δεν το χωνεύουν ότι το πρωτάθλημα φέτος θα το πάρει ο ΠΑΟΚ και θα το πάρει δίκαια. Ούτε με αλητεία, ούτε με βρωμιά, ούτε με προστιχιά. Από πίσω από τα κόλπα που κάνανε αυτοί, τα ξεχάσανε. Εμείς κάναμε ομάδα, παίζουμε μπάλα, κερδίζουμε. Φέτος κερδίσαμε και τις διαιτητές πολλές φορές. Να μην πω για πανιόνια, για κυρωμένα γκολ κτλ. Μακριά θα πάμε. Έτσι, αδελφέ, λοιπόν... όπως μας έλεγαν παλιά και κάτω από το λεκανοπέδιο. Φτιάξτε ομάδα, μας έλεγαν οι φίλοι Γαύροι. Φτιάξτε ακριβώς, ομάδα και μετά χτυπήστε την παράγκα και το τέτοιο. Τώρα και εμείς θα τους πούμε το ίδιο. Άμα θέλετε να χτυπήσετε το ΠΑΟΚ, που είναι και ορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος, πάρτε μεταγραφές. Δεν γίνεται με Λάζαρο, Σέντερφορ και τέτοια να κυνηγήσει πρωτάθλημα. Πήρε 30 χαρτιά η ΑΕΚ. Και τους πήρε τον Αλμπάνη και τον Γιαννιώτα, ας πούμε. Δεν τους πήρε παίχτες. Και πούλησε τη μισή ομάδα από πέρσι που πήρε το πρωτάθλημα και αυτό στα δικαστήρια. Αραούχο δεν δίνει. Αραούχο έδωσε, Λάζαρος έφυγε, έδιωξε και το Χιμένεθ. Η μισή ομάδα από πέρσι που τους πήρε έστω και στα χαρτιά το πρωτάθλημα φύγανε. Και έτσι θέλει το γατάκι να πάρει πρωτάθλημα πάλι. Και αναμένω, αδελφέ, με μεγάλη αγωνία την τιμωρία που θα τους πέσει ο Πέλεκης από την UEFA μετά από αυτά που κάνανε με τον Άγιαξ και τις Μολότοφ. Δεν έπρεπε να έχει βγει αυτή η τιμωρία. Θα είναι δρυμής ο Πέλεκης, σίγουρα. 5 χρόνια που σφάγαμε και εμείς με την Paris Saint-Germain τότε, τουλάχιστον 5 χρόνια θα βλέπουν. Δεν νομίζω να είναι τόσο μεγάλη η τιμωρία.
Με Μολότοφ και τέτοια που παίζανε. Εντάξει. Ναι, πέντε χρόνια το λιγότερο. Δηλαδή, αν υπάρχει δικαιοσύνη στην UEFA, αδελφέ, πενταετία. Από φωτογραφίες θα βλέπουν και από τους καναπέδες θα βλέπουν Τσούλου και γύρω πάλι και η Χάρτινη. Δηλαδή, αυτό τους αξίζει. Μολότοφ πέσανε μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, αν δεν φάνε και τώρα τα πέντε χρόνια, πότε θα τα φάνε. Πρέπει να σκοτωθεί κανένας Ολλανδός ή κανένας φιλάθλος φιλοξενούμενης ομάδας για να τιμωρηθεί η ομάδα. Εμείς φάγαμε τιμωρία για ένα ρόλο ταμιακής. Η Χάρτινη που πετάνε Μολότοφ και τέτοια. Όχι μόνο αυτό. Αυτοί θα κρυθούν και θα τιμωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, όχι από την Ελληνική. Κατάλαβες τι γίνεται. Για να δούμε τι θα δούμε. Περιμένουμε. Και από τη στιγμή που είχαμε φάει εμείς πέντε χρόνια με την Παρή τότε. Είσαι στο συν 8, έχει ξεκινήσει με μείον 2. Είσαι στο συν 8 από τον κόκκινο, στο συν 12 από τον χάρτινο. Και δεν μπορούν να το χωνέψουν. Έκανε στραβή η Ξάνθη. Γιατί χάρισε ένα Χ στον Ολυμπιακό. Ήταν τυχερός ο Ολυμπιακός που πήρε το Χ. Γιατί το Χ το πήρε ο Ολυμπιακός, το πήρε η Ξάνθη. Έτσι, που ο Ολυμπιακός πήρε το Χ. Και είχε ευκαιρίσει μέσα στην Ξάνθη. Το 2-1. Σταστώ. Και όλοι. Ναι. Θυμάσαι τι σου έλεγα για τα παιχνίδια τα παλιά της Ξάνθης με τον Ολυμπιακό που έμπαινε ο Φορτούνης από το κέντρο, έκανε 40 μέτρα χωρίς να το μαρκάρει ούτε ένα χαφ. Ναι. Μοίραζε τις μπαλιές, έβαζε τα κόλλα και λέγανε όλοι παιχταράς. Τον είδες τώρα που έπαιξε Ξάνθη όπως έπρεπε να παίξει. Πού ήτανε, έβγαινε συνέχεια δεξιά, στη σημαία πήγαινε στο κόρεν ναι, να πάρει την μπάλα. Ναι, έχεις δίκιο. Για να πάρει την μπάλα. Έφυγε αυτό ο Πανόπουλος. Και να δουν πώς γίνονται οι μεγάλες ομάδες και οι μεγάλοι παίχτες. Αδελφέ, έφυγε ο Πανόπουλος από τη διοίκηση της Ξάνθης και αυτομάτως σοβαρεύτηκε η ομάδα. Δηλαδή δεν τύχει. Ο Πανόπουλος έχει φύγει από την ομάδα. Γι' αυτό βλέπεις τώρα άλλαξε διαφορετική αντιμετώπιση προς τον Γαύρο. Και από εκεί και πέρα να μιλήσω και για τον Άρη Ζάχο, δεν ξέρω πώς τον είδες. Άκουσα πολλά στα ραδιόφωνα. Αυτό που δεν άκουσα από κανέναν είναι ότι ο Κάναντι έβαλε, την είδε Τσόλε Σιμεώνε, έβαλε 5 εξαροχτάρια μέσα και ένα σεντερφόρ, το οποίο επίσης γυρνάει και μαρκάρει. Δηλαδή είχε 6 παίκτες οι οποίοι πνίγαν τον αντίπαλο. Σας κυνηγήσανε μπροστά, δεν σας αφήσανε να κάνουν παιχνίδι εύκολα στο κέντρο και έτσι χάθηκε το παιχνίδι. Είναι προπονηταράς ο Κάναντι, αδελφέ, είναι προπονηταράς. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, φίλε. Το βοηθάει φυσικά ότι δεν έχει στόχους η ομάδα του, έτσι, και να χάσει 3 παιχνίδια και να κερδίσει 2 παραπάνω δεν θα τον πει κάποιος τίποτα. Δουλεύει χωρίς άγχος, παρόλα αυτά δε. Είναι στυλ Λουτσέσκου και ο Κάναντι είναι στυλ Λουτσέσκου. Και ο Λουτσέσκου είχε δείξει ότι είναι ικανός προπονητής από την Ξάνθη. Του δώσαμε την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ και απέδειξε ότι είναι σοβαρός προπονητής και για ομάδα πρωταθλητισμού. Είναι πολύ διαβασμένος, έτσι. Είναι πάρα πολύ διαβασμένος. Παίζει ωραία τα παιχνίδια, στείνει ωραία την ομάδα του. Επιθετικό ποδόσφαιρο. Επιθετικό ποδόσφαιρο, σύγχρονο. Δηλαδή έχει μεγάλες προοπτικές για το μέλλον. Φυσικά έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα. Αν θα κληθεί και αυτός, γιατί και ο Ατρόμητος δεν πέρασε, δεν έκανε τίποτα στην Ευρώπη, έτσι. Ας βάλαμε και αυτά. Δηλαδή έπρεπε να περάσει με τα καφενεία που έπαιξε και δεν έκανε τίποτα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να τα διαχειριστεί τα 2-3 παιχνίδια. Θα ήθελα να τον δω φέτος στον Ατρόμητο να έχει και Ευρώπη. Σίγουρα θα χρειαζόταν να έχει βάθος στο πάγκο η ομάδα του. Άντως, για να αντέξει δύο καρπούς για σε μια μασκάλη. Ο Ατρόμητος αποδεικνύει σε όλα τα μάτς ότι δεν χαρίζεται σε κανέναν, δεν ανήκει σε κανένα άρμα, δεν είναι κανένας δορυφόρος. Αυτά τα λέω ως απάντηση σε κάποιους κακεντρεχείς, κακοπροαίρετους οπαδούς που λέγανε και ραδιοφωνικούς παραγωγούς αλλά και δημοσιογράφους που πιάνουν μικρόφωνο. Ναι, κάποιοι καραφλοί εδώ πέρα στην πόλη λέγανε ότι θα ανοίξει τα μπούτια ο Ατρόμητος και θα κερδίσει ο ΠΑΟ και αέρα πατέρα. Πάλι έγινε ρόμπα. Πάλι ξεφτυλίστηκε. Τώρα το γυρίσανε, τάσο, πάλι ξεφτυλίστηκε για άλλη μια φορά. Και αυτός και, τα γλυφτράκια του. Και αυτός και τα γλυφτράκια του, όσοι το γλύφουν και κοντεύουν να πατήσουν τη γλώσσα του, ξεφτυλίστηκαν. Κατάλαβες. Άκουσες πως το γυρίσανε. Είπανε την Κολοτούμπα τώρα ότι τα βρήκανε και πάει ο ΠΑΟΚ να το βγάλει δεύτερο. Άκουσον. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι, ρε φίλε, έχουν πρόβλημα. Δεν την αντέχουν να βλέπουν το μεγάλο ΠΑΟΚ να έχει απλώσει τα τεράστια ασπρόμαυρα φτερά του και να έχει σκεπάσει όλη την ελληνική επικράτεια. Δεν το αντέχουν αυτό. Θα το συνηθίσετε, κύριοι, και θα το αντέχετε γιατί αυτό είναι το δίκαιο. Αυτό είναι το σωστό. Φτιάξτε όλη σας ομάδα και μετά να κερδίσετε και τον ΠΑΟ και τους διαιτητές και μετά ελάτε να το συζητήσουμε. Τώρα Ξύδι Βαλσάμικο, στους αλλόθρησκους Ξύδι Βαλσάμικο, έτσι, για να το χωνέψουν. Γιατί ο πρώτος χρόνος είναι δύσκολος, αδελφέ, μετά θα συνηθίσουν στην Κατραπάκια. Το πρώτο είναι το δύσκολο, μετά η Κατραπάκια συνηθίζεται.
Δύο χρόνια που δεν πήρε τα μαρούλια από το Champions League, έφερε καραβιές παίκτες. Σκέψε τώρα άλλα δύο να μην εκτός Champions League, τι θα γίνει. Αυτοί έχουν σκυλιάσει. Θα φρικάρουν, θα φρικάρουν κανονικά, αδελφέ. Δεν έχουν και τον μπασκετάκι τώρα για αυτή να τους παρηγορεί, γιατί και εκεί είναι στις φάπες από το Γιαννακόπουλο, οι γάβροι. Δηλαδή θα φρικάρουν. Στο βόλεϊ επιστρέφει ο δυνάστης, ο Αυτοκράτορας φέτος. Που έχουμε, μην ξεχαστούμε ότι έχουμε και το παιχνίδι του Σαββάτου, υποδεχόμαστε το Παλατάκι τα γαβράκια. Πρέπει να γεμίσουμε το Παλατάκι, αδέλφια, όλοι εκεί, για να επιστρέψει ο Αυτοκράτορας στο θρόνο του. Εκεί είναι το καθήκον μας. Πέρα από το παιχνίδι της Πέμπτης, που θα κάνουμε το καθήκον μας και θα γεμίσουμε το ναό, με στόχο την πρόκριση στου 32 του Europa League. Πρέπει να κάνει το καθήκον της η ομάδα, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα και δεν γίνεται να αφήσουμε τον έναν στόχο για να επικεντρωθούμε στις χωρίς διοργανώσεις. Θα πρέπει, εφόσον περάσουμε με το καλό, γιατί από εκεί θα κρυθούν νομίζω και πολλά, να πάρει η ομάδα και δύο χαφάρες ακόμα. Δεν πονάμε πουθενά, δεν έχουμε πρόβλημα πουθενά. Αυτή τη στιγμή θέλουμε άλλους δύο χαφ όμως πρώτης γραμμής, όχι χαφ αλλαγές. Θέλουμε χαφ πρωταγωνιστές, δηλαδή να έρθουν να μπουν μέσα για να παίξουν μπάλα. Σωστός αδελφέ. Έλα. Σωστός αδελφέ, έτσι. Γενάρη χρειάζεται λίγη ενίσχυση ακόμα. Γιατί το Γενάρη θα έχεις 3-4 αγώνες φωτιά, γιατί θα παίξεις με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ εκεί πέρα που θα έχεις όλο αυτό το... Φεβρουάριος μήνας δύσκολος. Λοιπόν, θα πρέπει να έχεις 4 χαφ ετοιμοπόλεμους, 2 βάλε, 2 βγάλε, για να μην έχεις θέμα εκείνο τον καιρό. Τίποτα άλλο. Από εκεί και πέρα δεν φοβόμαστε τίποτα άλλο. Απλά θέλω να δω δύο σωστές κινήσεις επιτέλους, να μου φέρουν δύο παιχταράδες, να μπουν μέσα και να ξεσηκωθεί η τούμπα πάνω. Να είσαι καλά. Να μην περνάει μπάλα από το κέντρο. Να είσαι καλά, αδελφέ. Να είσαι καλά, Θοδωρή Γίγαντα. Άντε, φυλάκια πολλά. Να είσαι καλά, κουρίνα μου. Ελπίζω να είσαι ευχαριστημένος σήμερα. Σε αφήσαμε να μιλήσει, σου ήρθε. Λοιπόν, πάμε στο break των 9:30 γιατί ξεφύγαμε. Θα επανέλθουμε, παιδιά. Οι γραμμές θα απαντούν για να καταθέσει την άποψή σας και εσείς στο 2310287 και 3 οχτάρια έως και τις 10 που θα παραδώσουμε σκυτάλη στην εκπομπή Μπαλαντέρ με Νίκο Μοσχοβίτη και Νίκο Παπαδόπουλο. Διάλειμμα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ και Κωνσταντίνος Καραφλοκοτσίδας. Εδώ κοντά μας, συντροφιά παρέτσα για ένα 20 λεπτάκι ακόμα με Χρήστο Κιώση στη δήμηση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. 2310287 και 3 οχτάρια απαντούν οι τηλεφωνικές γραμμές. Οι ντροπαλόλυδες και όσοι κρυφακούτε FM και ενός σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526 να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε και με τα θέματα που έχουμε αναπτύξει από την αρχή της εκπομπής μας, αλλά και με τις δικές σας προτάσεις για συζήτηση. Να ενημερώσουμε όλους τους φίλους ότι ο Πέλκας προπονήθηκε κανονικά σήμερα στην προπόνηση της Τρίτης εν ώψη του μεγάλου μάτς ευρωπαϊκού με την Μπάτε Μπορίσοφ την Πέμπτη στις 8 το βράδυ. Ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού που αντιμετώπιζε και προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα κανονικότατα. Και ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ, νομίζω ότι Κωνσταντίνε, έχει ακόμα ένα σημαντικό όπλο στη φάρετρα του για να μπορέσει να πάρει την νίκη για και να την πολυπόθητη πρόκριση. Περιμένουμε και το αποτέλεσμα της Τσέλσι με τη Βίτη. Ναι, με τη Βίτη, γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ δεν εξάρτεται από τα χέρια του. Δυστυχώς. Τουλάχιστον εμείς όμως, αδελφέ, να κάνουμε το καθήκον μας, να νικήσουμε και ό,τι βρέξει ας κατεβάσει όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Αν δεν είχαμε αυτοκτονήσει τα δύο παιχνίδια με τη Βίτη, που βέβαια δεν είναι αμιλητέα ποσότητα. Αυτό, ρε φίλε, πώς έγινε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα ότι αυτό το χωριό μας κέρδισε εδώ μέσα και χάσαμε εκεί πέρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Δηλαδή. Δεν αναγνώριζα την ομάδα που βλέπω ότι τρέχει 90 λεπτά, πιέζει από το κέντρο, από την επίθεση, από την άμυνα. Και όταν ο ΠΑΟΚ αρχίζει και πιέζει, γιατί ξέρεις τι είναι να έρχονται πάνω σου 5-6 ποδοσφαιριστές και να μην ξέρεις τι να κάνεις την μπάλα. Σου κόβονται τα πόδια κανονικά μετά. Δεν μπορούσα να το χωνέψω, να το συνειδητοποιήσω ότι χάσαμε από αυτό το κουτσοχώρι. Είχαμε φρικάρει, δηλαδή. Ναι. Μυαλά μας πόνεσαν με την εικόνα στα δύο παιχνίδια. Μία νίκη να έπρεπε, φτάνει. Έστω ισοπαλία, εκτός έδρας, έστω ισοπαλία, ένα από τα δύο μάτς. Τώρα για να προκριθεί ο ΠΑΟΚ, είναι απλά τα πράγματα, απλά ως αναφορά την εξήγησή τους. Χρειάζεται νίκη μες στην Τούμπα και νίκη της Τσέλσι. Και νίκη της Τσέλσι εκτός με τη Βίτη. Ας ελπίσουμε να κάνει το καθήκον της και η Τσέλσι, αν και είναι αδιάφορη, έχει το 5 στα 5.
Όλα θα εξαρτηθούν, θα φανεί από τη ενδεκάδα, από την αποστολή που θα πάρει στην Ουγγαρία η Τσέλσι. Ας ελπίσουμε να κάνει το καθήκον της και να νικήσει τους Ουγγρούς, έστω και αδιάφορα, να πάρει τους 3 βαθμούς. Οπότε μετά εμείς, κάνοντας το καθήκον μας, νικώντας τον ΑΟ, που πρέπει να είναι κατάμεστο, στην Πέμπτη, 8 η ώρα, να έρθει η πολυπόθετη πρόκριση. Γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα, δεν πρέπει να αφήνουμε κανένα στόχο να περνάει ένα εκμετάλλευτο. Όχι επειδή κυνηγάμε πρωτάθλημα, να γράψουμε την Ευρώπη στα παλιά μας λοιπόν, τα παπούτσια. Σάλκε Λοκομοτίβ στο 90-0-0 και Γαλατασαράι Πόρτο 2-3 στο 90. Πάμε στην γραμμή. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα, αδέρφια μου, τι κάνουμε. Γεια σου, σύντεχνε. Γεια σου, παλικάρι. Έλα, σύντεχνε, έλα, αγόρι μου, τι κάνεις. Μια χαρά, δώσουμε τα ρίζα. Προτείνω μονιμοποίηση καραφλοκοτσίδα στο τρελό παρεάκι σας και να διαβάζει μονίμως το χορηγό με τα μεζεκλίκια. Έχουμε μια ιδιαίτερη έμφαση στα μεζεκλίκια. Σάλκε Λοκομοτίβ μόλις τώρα στα Χασομέρια 1-0. Στα Χασομέρια. Οπότε πέρασε Γαλατά σαν τρίτη εκεί. Πανηγύρια. Ωραία. Για τον Γκάρι Ροντρίγκε, το παλιό μας παίχτη. Σάλκερε. Με τον αποτέλεσμα ότι αποκλείεται η Λοκομοτίβ, προκρίνεται σαν τρίτη. Ωραία. Για Europa League και Γαλατά. Ωραία το διάβασε το πορκέτο, ε. Έχουμε. Στα μεζεκλίκια δεν λέμε ποτέ όχι, σύντεκνε. Έτσι, βέβαια. Άντρας χωρίς σκυλιά, σπίτι χωρίς μπαλκόνι που λένε κιόλας. Τα καλά εργαλεία, τα καλά εργαλεία θέλουν και καλά σκέπαστρα από πάνω. Και να ξέρεις, αδερφέ, κάτω από μεγάλο βράχο, μεγάλο φίδι κρύβεται. Αμά. Ναι, το νου σου. Και τις φέτες, τους φέτες τις πουλάνε με το κιλό, βρίσκονται σε τενεκέδες. Οπότε, κορίτσια, να ξέρετε τι διαλέγετε. Η φέτα είναι για τη χωριάτικη μόνο. Και βρίσκεται στους τενεκέδες με το κιλό. Οπότε, κορίτσια, να διαλέγετε τους μερακλίδες. Κωνσταντή, να μου πεις σε ποια πόλη της Ελλάδος ή της Γερμανίας, δεν ξέρω που έχεις πάει, έχεις φάει τα καλύτερα μεζεκλίκια. Για μεζεκλίκια δύσκολη. Παντού βρίσκεις καλή ποιοτική κουζίνα. Έχουμε λάτρεις των πικάντικων και της ανατολίτικης κουζίνας. Οπότε διαλέγω από Μακεδονία και προς τα πάνω. Και φυσικά Κρήτη. Απάκια, σίγλινα και τέτοια. Κρήτη. Κορυφαία και μεσογειακή διατροφή. Λάκκος, αλιγκάρια, γαμοπίλαφα κτλ. Special πράγματα. Έχουμε καμιά ρακή. Ρακί κάνει καλό και στη χώνευση. Άμα πιείς πολύ ρακί, βγάζεις και το βρακί. Ρακί και βρακί. Πάνε αυτά μαζί πάνε. Έτσι, όχι όπως κάτι κοάλα εκεί που τη βγάζουν χωρίς αλκοόλ, χωρίς ανθρακικό και τέτοια. 0% λιπαρά τα κοακόλες, τα κοάλα εκεί. Δεν γίνονται αυτά, ρε φίλε. Πάω κρίσε, πάω θρησκεία μαλαματίνα που λένε. Δεν νομίζω ότι αυτό ο κύριος εν λόγω κύριος είναι παοξής. Τώρα εδώ που τα λέμε, εντάξει, ξέρω εγώ τώρα. Ντεμεκ, κανονικά. Αριανός που κρύβεται. Το παίζει εκεί η παοξής. Κοίτα λίγο να σας πω κάτι, επειδή έχω πενταετή εμπειρία στο συγκεκριμένο θέμα. Γιατί κατάλαβα που αναφέρεστε. Εκεί αν είσαι λίγο ελαφρύς στο μυαλό, με τόση προπαγάνδα που πουλάει ο Θουβού, ο καραφλός. Με τόση παραπληροφόρηση που παραπληροφορεί και διαμορφώνει λαθασμένα την κοινή γνώμη για τον ασπρόμαυρο κόσμο, είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς στο βωμό της δημοσιότητος, στο βωμό της τηλεθέασης, στο βωμό της κονόμας κτλ. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αν δεν είσαι έμπειρος, δεν είσαι ο εαυτός σου, δεν είσαι συγκρατημένος, δεν έχεις αυτοσεβασμό σε αυτό που κάνεις, αυτό που πιστεύεις, αυτό που πρεσβεύεις, είναι πάρα πολύ εύκολο να κατατίσεις ένα γλυφτρόνι του Θουβού, το οποίο θα σε έχει σαν έρμεο να σε εκμεταλλεύεται όσο θέλει και κάποια στιγμή να σε πετάξει σαν σκουπίδια. Μπράβο. Αυτό που τον πείραξε λοιπόν σε εμάς και άρχισε να μας βρίζει ξαφνικά είναι ότι δεν πάμε ποτέ ξανά στην αυτή, να ξέρω εγώ, χωρίς να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή πηγαίναμε, όχι ότι δεν θέλαμε. Δεν γίνεται να κάνουμε, φίλε, 5 εκπομπές εμείς εδώ και να πάμε και Κυριακή να τελειώνει 3 η ώρα και 6 η ώρα το πρωί. Εμείς δουλεύουμε. Και να σε εκμεταλλεύεται και να σε εκμεταλλεύεται κιόλας. Δεν ζούμε, άστα αυτά, μην τα λες. Δεν ζούμε από αυτό. Η δουλειά μας εμάς είναι άλλη. Εγώ είμαι υδραυλικός, δεν ζω από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι η διασκέδασή μου, το μεράκι μας, το χόμπι μου, το ξέρω εγώ μου. Για να λέμε τα πιστεύω μας για την αγάπη μας, για την παουκάρα. Για άλλους είναι επάγγελμα, το σέβομαι, το εκτιμώ, το αναγνωρίζω ως ένα σημείο όμως. Όταν αρχίζεις και με προσβάλλεις και με βρίζεις ανέτεια γιατί θες να κάνεις νούμερα, γιατί θες να κάνεις τον πονηρό, γιατί θα κάνεις τον μάγκα τον καμπόσο,
θα σου την πέσω, θα φας το πέσιμό σου, θα γίνεις ρόμπα όπως έγινες ρόμπα ξεκούμποντη. Του γυρίσανε την πλάτη, του γυρίσανε την πλάτη. Το Πανελλήνιο είδε τι έγινε. Του γυρίσανε την πλάτη, και δεν τυχαίο σύντεχνε. Δεν τυχαίο. Οι μάσκες πέφτουνε. Δεν τυχαίο σύντεχνε, 3-3 τα βάλε. Αποδείχθηκε ότι ο κόσμος του μπάνκου δεν τρώει κουτόχορτο. Τα είχε βάλει παλιά με τον αδελφό, με τον Τρέγια, παλιά. Ο Ρατατούλης τα βάλε με τον Τζόρνταν, τον κατηγόρησε και τον Τζόρνταν, τα βάλε και μαζί μου. Δηλαδή, ο κόσμος του Πάουκ δεν τρώει κουτόχορτο. Δηλαδή, δεν γίνεται οι Παουκτζίδες να κάθονται να βλέπουν τον Ρατατούλη και να έχει για εκπρόσωπο του Πάουκ να πρεσβεύει τα ιδανικά του Πάουκ το κοάλα από εκεί που είναι κλαψιάρες και τέτοια. Αλλά μα τρελάνε. Ο Γιωργάκης μπορεί να είναι βιτάμ, να είναι πιο low profile παιδί, αλλά είναι Παουκτζής, είναι γνήσιος. Καλό παιδί, αδελφός. Και τον αγαπάμε. Αλλά το κοάλα είναι ντεμέκ παουκτζής. Όπως είχε πάρει και τηλέφωνο στην εκπομπή του Τζόρνταν και τον πήρε πρέφα και ο Τζόρνταν τι ντεμέκ παουκτζής είναι το κοάλα. Έτσι τον έχω πάρει και εγώ πρέφα. Αυτός αποκλείεται να είναι παουκτζής. Καλύτερα θα τον παραδεχόμουν να σύντεχνε να έλεγε είμαι Αριανός. Το κοάλα να έλεγε είμαι Αριανός και όχι να το παίζει παουκτζής και τέτοια. Είναι το να εκπροσωπείς τον Πάουκ σε ένα μικρόφωνο ή από οπουδήποτε είναι. Κοίταξε λίγο, θέλει Κώστα, αυτό είναι βαρύ. Κανείς εκεί πέρα δεν εκπροσωπεί τον Πάουκ όσοι πήγαν. Όλοι εκπροσωπούν τον εαυτό τους και τον πιστεύω τους. Έτσι. Ο Πάουκ είναι ιδέα. Δεν μπορεί να τον εκπροσωπήσει κανένας ακόμα ούτε και ο μεγαλύτερος θεσμός του. Για να μην γίνω συγκεκριμένος. Να πω δύο πράγματα και να κλείσω και ναι, να μιλήσετε. Ναι, φίλε. Ναι, ναι. Μη λες από τον Φουγούμο, ρε. Είναι κρίμα γιατί για τον ακροατή, τον Φουγού, ο οποίος είναι θεός. Είμαι μεγάλος οπαδός του Φουγού, του ακροατή. Είναι υπέρτατος κύριος. Όταν αποδεικνύεται όμως. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ το λέω χαϊδευτικά, δεν το λέω για ούτε να προσβάλλονται, απλά έτσι το λέω. Γιατί καταρχήν το μυαλό μου πήγε στον ακροατή, ο οποίος είναι θεός αυτού που έτσι. Ναι, εντάξει. Έχει στείλει απίστευτα μηνύματα. Εντάξει. Ναι. Και δεύτερον, μην το κάνετε ο λαός του ΠΑΟ και τα λοιπά. Δεν τυχαίο όμως. Δεν τυχαίο. Εγώ Ηρακλάκος είμαι και γουστάρω να σας ακούω, ας πούμε. Δεν έχει σημασία αυτό, ρε φίλε. Σας αγαπάμε. Να σου πω κάτι, Γιώργος είπαμε. Ναι, ναι. Γιώργη. Σε αυτή την εκπομπή, εγώ έκανα 4-5 χρόνια τις ασπρόμενες πτήσεις εδώ πέρα, έτσι, την εκπομπή ΠΑΟΚ. Πέρανε κατά 90% ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, πέρανε και κάποιοι γάβροι, ξέρω εγώ για να μην πικάνουν, πέρανε και κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ. Φέτος η εκπομπή λέγεται Ράδιο Μαρμίτ. Μας έχει πάρει ο παδός του Εθνικού από Πάτρα, μας έχει πάρει ο παδός του Απόλλωνος Σμύρνης από Αθήνα και μας έχει πάρει ο παδός του Παναθηναϊκού, αν δεν το πιστεύεις, από Κάρπαθο. Αθηνικός Πειραιώς κανονικά, ναι. Οποιοςδήποτε μιλάει όμορφα, τεκμηριωμένα, ευγενικά, μη επιλέσιμα, μπορούμε να κάτσουμε να συζητήσουμε ό,τι γουστάρετε, ό,τι θέλετε και είναι καλό για να κρίνει ο κόσμος, γιατί δεν θα κρίνω ούτε εγώ, φίλε Γιώργο, ούτε ο Κώστας, ο κόσμος θα κρίνει το ποιος έχει δίκιο, το ποιος έχει άδικο. Υπάρχουν τα επιχειρήματα, υπάρχει τεκμηρίωση του λόγου. Δόξα τω Θεώ, η ελληνική γλώσσα είναι πλούσια. Υπάρχουν και τα βίντεο. Και κρίνει και ο κόσμος. Υπάρχουν και τα βίντεο της εκπομπής. Όλοι, τι έχει παιχτεί. Όλοι, Κώστα, Γιώργο και φίλοι ακροάτες, κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Πόσο περισσότερο εμείς που εδώ και 10 χρόνια έχουμε δημόσιο λόγο. Στα μικρόφωνα. Τα περαστικά μου, κύριε Τρέγια, ο Ζάχος έφυγε. Ναι, είχε μία δουλίτσα το παλικάρι μας, έφυγε λίγο, έχει κανένα τεταρτάκι. Είναι ο μόνος εκεί μέσα που είναι με την United, έτσι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ακούγομαι βραχιασμένος. Ναι, ακούγεσαι. Η κόκκινη αρμάδα σύντεχνε είναι πρώτη δύναμη και στη Θεσσαλονίκη. Εδώ διαφωνούμε πάρα πολύ. Δεν μπορώ τη Λίβερπουλ, δεν την μπορώ. Πραγματικά δεν την μπορώ. You'll never walk alone, you'll never walk alone, σύντεχνε. Λίβερπουλ, Λίβερπουλ. Φέτος, εγώ, δεν πειράζει. Φέτος με τη Marketing United, με τη Marketing, ακόμα και στη πόλη, στο Manchester, περισσότερο και η κλασική ομάδα του Manchester είναι η City. Από τα σπλάχνα της Σύρτης δημιουργήθηκε και η Marketing United. Όχι. Παλαιότερη ομάδα στο Manchester είναι η City. Με τον Πέπε Γκουαρδιόλα κιόλας φέτος. Σαρώνει η City. Να είστε καλά, ήρθανε τα σουβλάκια μου. Γεια σου, ρε Γιώργη. Απολαύστε τη Λίβερπουλ εκεί με σουβλάκια. Σουβλάκια άρτας πρέπει να είναι τα σουβλάκια. Ωραία σουβλάκια. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η Τσέλσι, επειδή δεν χαρίστηκε σε κανένα δύο κουβέντες και κλείνουμε,
δεν χαρίστηκε σε κανέναν στα ευρωπαϊκά μάτσα, έχει μόνο νίκες. Ακόμα και με τα δεύτερα, δευτεροτρίτα να κατέβει. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δυναμική. 10 κλάσεις ανώτερη από τη Βίτη, εννοείται. Έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, έχει την νοοτροπία του νικητή. Πιστεύω ότι και ο προπονητής θα χρειαστεί τους ποδοσφαιριστές να τους έχει σε εγρήγορση, σε φόρμα, εν ώψη ένα δύσκολο μάτς που έρχεται το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι πήρε ψυχολογία μετά την νίκη που έκανε με τη Manchester City. Να ενημερώσουμε ότι η Βίντι έχασε από την Ουίπεστ για το πρωτάθλημα τους. Είναι δύο διαφορετικές ψυχολογίες. Η ψυχολογία του νικητή που κέρδισε ένα ντέρμπι της Τσέλσι και η διαφορετικότητα που έχασε το δικό του ντέρμπι στην Ουγγαρία. Μπράβο. Η Βίντι. Και η Βίντι που έρχεται από ήττα. Πιστεύω ότι η Τσέλσι θα κάνει αυτό που πρέπει, όπως το έκανε δύο φορές με τον ΠΑΟΚ, όπως το έκανε σε όλα τα μάτς. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω, θεωρώ ότι με τη βοήθεια του κόσμου δεν θα δούμε πάλι πειράματα από τον Λουτσέσκου, γιατί λέμε τα σωστά, λέμε και τα λάθη. Εντάξει. Ελπίζουμε να μην ξεκινήσει με βασικό Χατζηρίδη και τέτοια, με κάνει κανένα τέτοιο. Θεωρώ ότι άφησε και έδωσε ευκαιρίες στους αντιπάλους, βάζοντας άλλους ποδοσφαιριστές μέσα. Γιατί παίζαμε τη Λαμία. Ήταν με τη Λαμία παίζαμε, παίζαμε την Μπαρτσελόνα, να πούμε. Τη στερεά Ελλάδος. Αλλά άλλο Λαμία και άλλο ευρωπαϊκό. Μέσα από την Ευρώπη έχει γίνει μεγάλη ομάδα. Και από τους εγχώριους τίτλους και από την Ελλάδα βέβαια, αλλά με και από την Ευρώπη που έχει τεράστιες επιτυχίες. Τι να πρωτοθυμηθούμε, την Άρσεναλ, το Χάιμπουρι, Μπάγερ Μονάχου παλαιότερα που αποκλειστήκαμε με τρεις φορές πέναλτι και τέτοια. Να πούμε το Φιωρεντίνα, το White Hart Lane 0-2 στο 12. Διπλό στη Φιωρεντίνα, μεγάλη ροδίκες. Το έπος της άνωσης της πόλης. Με τη Φανέρ Μπαξέ που πήρε το Σιμεάκι ο Μουσλίμοβιτς και πάθανε 18 καρδιακά επεισόδια και 60 μπαϊμπάς οι Μόγγολοι. Τουρκίδι, τι θέλει να πρωτοθυμηθεί. Μας είχε δώσει τεράστιες χαρές. Ακόμα και αποκλεισμένοι διπλό μέσα στο Βεστφάλεν επί της Ντόρτμουντ με τον Ρόμπερτ Μαχ. Δεν μπορούμε λοιπόν να υποβαθμίζουμε έναν ευρωπαϊκό θεσμό στον οποίο ο ΠΑΟΚ έχει διαπρέψει. Είναι πασίγνωστο, το ξέρει όλη η Ευρώπη. Και χρειάζεται, αδελφέ, και βαθμολογικά να ανέβουμε και στο ranking της FIFA. Έχουμε πέσει μετά τις δύο τελευταίες άσχημες χρονιές. Συμφωνώ να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα δώσουμε τα πάντα, αλλά δεν γίνεται να παραμείνει στην Ευρώπη με τη καινούργια διοργάνωση, αδελφέ, που θα έρθει από το 2021 το Europa League 2, το επωνομαζόμενο. Χρειάζονται βαθμούς η ομάδα για να έχει πιο ευνοϊκές κλήρωση. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και αύριο. Να κάνω μια τελευταία. Να κάνεις. Γιατί προέχει και ημερολογιακά, αδελφέ. Ναι, το κάνεις, και κουστάρεις. Για τον Μπασκετάκη που μας έχει δώσει και αυτό τεράστιες χαρές στο παρελθόν, τη δεκαετία του 90, ιδίως με τον αυθεντικό τίγρη, τον Μπάνε Πρέλιεβιτς. Αυτόν αναγνωρίζουμε σαν τίγρη και όχι το γατάκι, το Μελισανίδη. Αύριο τελευταία αγωνιστική για τη φάση του Champions League του μπάσκετ. Η ομάδα μας παίζει στο Παλατάκι με τη Βενέτσια στις 7.30 ώρα. Καθήκον μας, αδέλφια, να στηρίξουμε την ομάδα μας στο μπάσκετ. Και να πούμε ένα τεράστιο μπράβο σε αυτό που έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που για τους μαθητές και τους φοιτητές, για να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, με μόλις 2 ευρώ μπορείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα, αδέλφια, που είτε είστε φοιτητές είτε μαθητές, δείχνοντας το μαθητικό ή φοιτητικό σας πάσο στα εκδοτήρια στο γήπεδο, και να πάρετε το εισιτήριό σας στη τιμή μόλις των 2 ευρώ. Γι' αυτό όλοι αύριο 7.30 ώρα στο Παλατάκι, τελευταία αγωνιστική του Champions League εναντίον της Βενέτσια, με στόχο σε ένα δύσκολο παιχνίδι που εξαρτάται η πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League από αυτό το μάτς. Αν νικήσουμε, περνάμε στην επόμενη φάση. Πολύ ωραία. Οπότε, αδέλφια, όλοι αύριο 7.30 ώρα στο Παλατάκι. Είσαι ωραίος, Κωνσταντίνε. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους ακροατές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα, που ήταν συντονισμένοι και σήμερα στο 107,4 στον FM. Να ανανεώσουμε, Κωνσταντίνε, το ραντεβού μας για αύριο στις 8 εδώ. Ώρα το βράδυ. Έτσι, συντροφιά, απαραίτητα θα είμαστε εδώ πάλι. Πέμπτη θα έχουμε το μεγάλο μάτς ΠΑΟΚ Μπάτε Μπορίσοφ. Όλοι στο ναό. Και Παρασκευή θα πούμε πρώτα εδώ, σε γερή, να είμαστε όλοι στις 10 εδώ με Ράδιο Μαρμίτα. Ακολουθούν τα παιδιά της εκπομπής Μπαλαντέρ, ο Νίκος Μοσχοβίτης με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στην αγαπημένη σας συχνότητα. Μπείτε και εσείς στη δική μας φάση στο Λίμπερο 107,4 στο FM. Από Ράδιο Μαρμίτα, από Τάσο Τρέγια, Κωνσταντίνο Καραφλοκοτσίδα και Ζάχο Ντρούλινγκ, και τον Χρήστο Κιώση, τον ηχολήπτη μας.
Να τον ευχαριστήσουμε για άλλο ένα βράδυ που ήταν πολύτιμο συνεργάτη εδώ. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Καλό βράδυ, αδέλφια.